σας μέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 10 η ώρα, 10 ακριβώς. Συντονιστείτε με το ρολόι μας εδώ στο Sky και ελάτε να μείνουμε μαζί για το επόμενο τρίωρο και να δούμε όλα όσα θα συμβούν στην Ελλάδα και στον κόσμο. Τώρα, τι συμβαίνει σήμερα. Σήμερα έχουμε μία βροχή τελεσιγράφων όσον αφορά στην υπογραφή Σαμαρά, προκειμένου να καταβληθεί η έκτη δόση. Και θα δούμε και τι λένε τώρα πια στις Βρυξέλλες αλλά και στη Γερμανία. Τι λέει όμως και η Νέα Δημοκρατία και αν θα βρεθεί μία φόρμουλα, καθώς οι μέρες λιγοστεύουν. Έχουμε 6 μέρες μπροστά μας μέχρι να λήξει το τελεσίγραφο που έβαλε χθες ο κύριος Γιούγκερ και είναι η επόμενη Τρίτη. Ο Δημήτρης Στεφόπουλος παρακολουθεί όμως τα όσα συμβαίνουν στη ΔΕΗ, γιατί έχουμε και άλλο ένα μέτωπο ανοιχτό. Αυτό με το τέλος ακινήτων και τους εργαζομένους της ΔΕΗ από τη μία, στη Γενόπ ΔΕΗ, να εξακολουθούν να βρίσκονται στο κέντρο έκδοσης λογαριασμών και ειδοποιητηρίων διακοπής ρεύματος και να πραγματοποιούν κατάληψη παρά το γεγονός ότι έχουν πάρει κόκκινες κάρτες από παντού, ακόμη και από την εισαγγελία. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, οι καταναλωτές πέφτουν να δημιουργήσουν ουρές προκειμένου να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους και να πληρώσουν τους λογαριασμούς για να μην δούνε να τους διακόπτουν την ηλεκτροδότηση του σπιτιού τους. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά ένα-ένα, αφού καλημερίσω και όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται στις συνδέσεις μας και τον Χρυσόστομο τον Τζούφι που βρίσκεται εδώ. Χρυσόστομο, καλή σου μέρα, καλώς μας ήρθες. Τι γίνεται με την έκτη δόση, πόσα τελεσίγραφα τρέχουν πια? Από χθες έχουμε το καινούριο τελεσίγραφο του κυρίου Γιούνκερ, ο οποίος το είπε πολύ ξεκάθαρα ότι πρέπει να υπογράψει ο κύριος Σαμαράς. Αλλιώς δεν υπάρχει εκτιδόση και τρέχει και το τελεσίγραφο του Υπουργού Οικονομικών της Ολλανδίας, του κυρίου De Jager, ο οποίος μάλλον με απαξιωτικό τρόπο το έθεσε, αλλά πάνω κάτω είπε τα ίδια πράγματα. Χρειαζόμαστε την υπογραφή αυτού του κυρίου Σαμαρά. Μάλιστα. Από την άλλη μεριά, στα ταμεία πόσα χρήματα έχουμε, πόσες μέρες ακόμη μπορούμε δηλαδή να μείνουμε μόνοι μας, να αλλάξουμε κωδικούς ή να βγούμε σε δημοπρασίες? Δεν ξέρω τι ετοιμάζεται από το Υπουργείο Οικονομικών ως σχέδιο Β. Στις αρχές Δεκεμβρίου θα πέσουμε και κάτω από το 1 δισεκατομμύριο στα δημόσια ταμεία, που είναι το όριο ασφαλείας. Αυτή τη στιγμή, νομίζω, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είμαστε λίγο πάνω από το 1 δισεκατομμύριο, καθώς τουλάχιστον πηγαίνει αρκετός κόσμος και πληρώνει τους φόρους και τις εισφορές. Αλλά θα χρειαστούν χρήματα, λίγοι στα μέσα του μήνα, ένα ομόλογο περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και πρέπει να πληρωθεί αυτό. Και πρέπει να πληρωθεί αυτό. Τα 11 εντάξει θα τα ανανεώσουμε με εκδόσεις άλλων εντόκων γραμματείων και φυσικά είναι δύο δόσεις με τις οποίες θα πρέπει να δοθούν οι αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων. Στενεύουν τα περιθώρια λοιπόν. Τι γίνεται στη Γερμανία και τι λένε από τη Γερμανία για μας και για την εκτιδόση βεβαίως που μας καίει, είναι το θέμα που μας καίει. Θα μας πει όμως τώρα ο Κώστας Σημεωνίδης από τη Βόνη και την Deutsche Welle. Κώστα. Στο τελεσίγραφο αυτό αναφέρονται, Πόπη, και η Γερμανία αρθρογράφη σήμερα στις γερμανικές εφημερίδες και τονίζουν ότι και οι Γερμανοί επιμένουν φυσικά στις ενυπόγραφες εγγυήσεις. Υπενθυμίζουν τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών του κ. Σόιμπλε το Σάββατο. Το είχε πει με περισσή σαφήνεια ότι εάν δεν υπάρξουν γραπτές εγγυήσεις, δεν θα γίνει η εκταμείευση της επόμενης δόσης. Το επανέλαβε ο εκπρόσωπός του τη Δευτέρα. Οι Γερμανοί και όχι μόνο Πόπη θέλουν επιτέλους να δουν πράξεις. Το έχει πει επανειλημμένως και η Άγγελα Μέρκελ. Αυτό που μετρά από εδώ και πέρα είναι μόνο οι πράξεις. Και αυτές τις πράξεις δεν τις έχουν δει τα τελευταία χρόνια, γράφουν σήμερα οι αναλυτές. Ακούσανε πολλές υποσχέσεις, πολλές προφορικές δεσμεύσεις. Επειδή όμως φτάσαμε για άλλη μια φορά στο σημείο 0, επιμένουν τώρα σε ενυπόγραφες διαβεβαιώσεις ότι τα όσα έχουν συμφωνηθεί θα υλοποιηθούν. Με απλά λόγια, δεν εμπιστεύονται πλέον τα όσα ακούνε. Οι Έλληνες πολιτικοί έχουν χάσει την αξιοπιστία τους και το ζητούν φυσικά τώρα από τα δύο μεγάλα κόμματα που διαχειρίζονται και που θα διαχειρίζονται τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα. Θέλουν να ξέρουν ότι εάν, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον τις διαβάζουν φυσικά και οι Γερμανοί, κερδίσει ο κύριος Σαμαράς στις επόμενες εκλογές, ότι θα προχωρήσει στην υλοποίηση των όσων έχουν συμφωνηθεί και δεν θα ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση. Όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να πούμε, Πόπη, δεν είναι μια γερμανική ιδιαιτερότητα. Ακούσαμε χθες και τον Ολλανδό Υπουργό Οικονομικών να ζητά την υπογραφή του κυρίου Σαμαρά. Αυτού του κυρίου Σαμαρά. Αυτού του κυρίου. Του Σαμαρά, είπε ο Ολλανδός. Έτσι, δεν ζήτησε την υπογραφή του κυρίου Σαμαρά ο Ολλανδός. Αποδίδεται λοιπόν, Χρυσόστομε Τσούφι, στο γεγονός ότι είμαστε αναξιόπιστοι. Αυτή η επιμονή των γερμανικών αρχών, γενικώς των Ευρωπαίων, στην περί υπογραφής. Ναι, πόσο αυτός... πια, πόσο παραπάνω, πόσο... Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν κάνει ενός είδους αρχείου στις Βρυξέλλες με τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά τον τελευταίο καιρό
και έχουν αποφανθεί ότι υπάρχει διγλωσία από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επιπλέον δεν φαίνεται να ικανοποιεί και αυτή η επιστολή που έστειλε προς τους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, γιατί δεν υπάρχει σαφής δέσμευσή του ότι θα τηρήσει την συνθήκη ως έχει και μάλιστα αναφέρει ότι πρέπει να γίνουν πολλές τροποποιήσεις. Άρα και αυτό τους τρόμαξε ιδιαίτερα. Μάλλον αυτή η ανακοίνωση, η δημοσίευση της επιστολής, μάλλον έκανε χειρότερα τα πράγματα από ό,τι ήταν πιο πριν. Εξακολουθούμε να είμαστε στον αέρα, λοιπόν. Σαφώς. Στο μεταξύ θα ξαναγυρίσω λίγο στον Κώστα τον Σιμεωνίδη, να δούμε και τις δηλώσεις Μέρκελ στο χθεσινό αυτό πολύ ενδιαφέρον συνέδριο του Συνδέσμου Γερμανών Βιομηχάνων. Υπάρχουν δυσκολίες με την ολοκλήρωση του κουρέματος του χρέους. Τι είπε η κυρία Μέρκελ χθες, Κώστα? Στους Γερμανούς εργοδότες αναφέρθηκε σε πάρα πολλά θέματα Πόπη. Νομίζω θα πρέπει να συγκρατήσουμε περισσότερο επειδή σήμερα παρουσιάζονται και οι θέσεις της Κομισιόν για το Ευρωομόλογο. Η Γερμανίδα Καγκελάριος επανέλαβε για άλλη μια φορά το κατηγορηματικό της όχι στην έκδοση κοινού ομολόγου, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την όλη συζήτηση αυτή άκερη. Δεν είναι η ενδεδειγμένη στιγμή, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, είπε, για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Θα πρέπει να σου πω όμως, Πόπη, ότι κλείνοντας, ότι σε λίγη ώρα ξεκινά στη Γερμανική Βουλή η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Μπαίνει στην τελική ευθεία αυτή η συζήτηση και έχουμε σήμερα την ομιλία τοποθέτηση της ίδιας της Άγγελα Μέρκελ, όπου αναμένουμε να ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα όχι μόνο για τα γερμανικά πράγματα, αλλά και για την κρίση χρέους, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην Ευρωζώνη. Και κυρίως για τα ελληνικά εμείς από εδώ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα γυρίσουμε και πάλι στο θέμα του ευρωομολόγου, καθώς είναι σε δεύτερο επίπεδο η άλλη μεγάλη μάχη που γίνεται στις Βρυξέλλες. Θα μείνουμε όμως στο θέμα της υπογραφής και της καταβολής της ακτής δόσης. Ο πρόδρομος ο Παλιόπουλος είναι στη γραμμή μας για να μας πει τι γίνεται τελικώς και να έχει ενημερωθεί για αυτή την απέτηση η Νέα Δημοκρατία. Πρόδρομε. Καλημέρα και από μένα. Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς εμφανίζεται και πάλι αμετακίνητο στην πάγια θέση του, καθώς θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία ότι η συμφωνία των πολιτικών αρχηγών και η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής είναι δεσμευτικά για την αξιωματική αντιπολίτευση, ώστε να εκταμευθεί η έκτη δόση. Τώρα, οι εκτιμήσεις είναι ότι η επιστολή που εστάλει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει ένα σημείο που μιλάει για τροποποίηση στην πολιτική του νέου μνημονίου, αφού η συγκεκριμένη πολιτική μέχρι σήμερα έχει φέρει εντελώς τα αντίθετα αποτελέσματα προς τη δημοσιογραφική προσαρμογή, δημοσιονομική προσαρμογή. Αυτό θεωρούν στην Συγκρού ότι ενδεχομένως να έχει δημιουργήσει μία αμφιβολία σε Γερμανία, Ολλανδία, αλλά και σε άλλες χώρες που ζητούν την επιπλέον υπογραφή από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Η ουσία είναι τώρα ότι ο κύριος Σαμαράς περιμένει να επιστρέψει ο κύριος Παπαδήμος από το εξωτερικό, προκειμένου να έχει μια ενημέρωση για την ουσία των συζητήσεων, και θα πω την πληροφορία ότι υπάρχουν εισηγήσεις να σταλεί ενδεχομένως, θα δούμε αν θα γίνει αυτό, τις επόμενες μέρες, μια τροποποιητική, αν θέλεις, Πόπη, επιστολή στη βάση όμως του κειμένου που εστάλει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προς την Κομισιόν, ώστε να πιστούν, εν πάση περιπτώσει, οι Βρυξέλλες. Μάλιστα. Και να προχωρήσουμε στην εκταμείευση της έκτης δόσης. Τώρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μιλήσουμε και με τον Χρήστο τον Κούτρα που είναι στη γραμμή, για να δούμε πόσο πίσω πηγαίνει η μέρα των εκλογών, η ημερομηνία των εκλογών, με όλα αυτά που συμβαίνουν, Χρήστο. Καλημέρα, Πόπη. Όσοι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, θα πάει πίσω και η ημερομηνία των εκλογών. Το είπε και ο κύριος Παπαδήμος χθες από το Λουξεμβούργο, το είπε όμως και ο κύριος Βενιζέλος, αντιπρόεδρος και υπουργός των Οικονομικών, κατά τη συνεδρία του ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, όπου ανέφερε ότι η ημερομηνία των εκλογών είναι ενδεικτική. Φέρω παράδειγμα το γεγονός ότι καθυστερεί η εκταμείευση της έκτης δόσης, ότι καθυστερούν ταυτόχρονα να ξεκινήσουν να επαναρχίσουν οι αξιολογήσεις από την Τρόικα, καθυστερεί η εφαρμογή του ΠΤΑΙ, καθυστερεί η ψήφιση της Δανειακής Σύμβασης. Κατά συνέπεια, ο χρόνος της κυβέρνησης, έτσι όπως λέει ο κύριος Βενιζέλος, το πιθανότερο είναι ότι θα επιμείνει. Αν θες, και προσωπική άποψη, προφανώς είναι και μια μορφή πίεση προς τον κύριο Σαμαρά για το θέμα των υπογραφών και της εκταμείευσης της έκτης δόσης. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Χρυσόστομε, χθες είχαμε και τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στο αρμόδιο, στο ΚΤΕ του Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ. Τι έγινε και τι φωνές ακούστηκαν αντίθετες? Επιφυλάξεις εκφράστηκαν και πάλι από διαφόρους. Εκφράστηκαν επιφυλάξεις, πάντως, γιατί έχει πάρα πολλές αβεβαιότητες αυτός ο προϋπολογισμός.
Δεν αναμένονται πάντως ιδιαίτερες εκπλήξεις στην ψηφοφορία που θα περάσει ο προϋπολογισμός. Στην ψηφοφορία εκπλήξεις δεν αναμένονται. Τι θα γίνει με την εφαρμογή του προϋπολογισμού και αν αναμένονται εκπλήξεις μέτρα. Γιατί τώρα... αυτό άφησε να εννοηθεί χθες. Το είπε μάλλον ξεκάθαρο ο κ. Βενιζέλος. Έτσι δεν είναι. Ο κ. Βενιζέλος λέει, όπως θα φύγει όπου βρεθεί, ότι δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα αν εφαρμοστούν αυτά που έχουμε ψηφίσει. Αν δεν εφαρμοστούν αυτά, προφανώς θα υπάρξουν και νέα μέτρα. Επιπλέον, από τις 19 Φεβρουαρίου, αν όλα πάνε όπως έχουν συμφωνήσει τα τρία κόμματα, θα έχουμε νέα κυβέρνηση. Κατά πάσα πιθανότητα, λοιπόν, αυτή η νέα κυβέρνηση θα χρειαστεί να κάνει αλλαγές στον προϋπολογισμό και επίσης, επειδή έχουμε μπει σε νέα ήθη, τον Ιούνιο, όταν θα έχει περάσει ένα εξάμηνο εκτέλεσης του προϋπολογισμού, θα έχεις μία εικόνα, οπότε θα χρειαστεί μία νέα αναθεώρηση. Και φέτος έγινε αυτό. Συγγνώμη για να καταλάβουμε. Μέχρι τώρα δεν ξέραμε ότι το 2012 δεν θα υπάρξει πακέτο νέων μέτρων. Ναι, και παραμένει. Χθες ακούσαμε και από τον Υπουργό Οικονομικών, άκουσαν ως ήταν στο ΚΤΕ Οικονομικών δηλαδή, ότι τον Ιούνιο θα αναθεωρηθεί, θα δούμε πώς κυλάει ο προϋπολογισμός και βάσει των στοιχείων, εάν χρειαστεί, έτσι ώστε να είμαστε εντός πλαισίων το 2013 και το 2014, τότε θα πάρουμε τον Ιούνιο νέα μέτρα. Ναι, ακριβώς. Αυτό δεν είναι μια έκπληξη? Όχι. Ήταν αυκόλως εννοούμενο και παραλείπετο. Μα όταν λέει κάποιος ότι δεν θα ληφθούν νέα μέτρα εάν αυτά που έχουμε αποφασίσει λειτουργήσουν, είναι σαφές ότι αν δεν λειτουργήσουν θα πάρουμε νέα μέτρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί σου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη. Και εγώ αναρωτιέμαι γιατί μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη. Δεν θα έπρεπε καθόλου. Και επίσης το 2012 δεν επιτρέπεται επανάληψη του 2011. Δεν γίνεται να ξαναπάμε σε 9%. Πάλι θα πρέπει να είναι 7% ακατέβατο. Απλά θυμίζω ότι και το 10 λέγαμε ότι 5, το 11 δεν επιτρέπεται να έχουμε τέτοιες αποκλίσεις. Ναι. Απαγορεύεται. Τώρα συζητάμε για το 12 ότι απαγορεύεται, αλλά τον Ιούνιο τα ξαναλέμε. Τον Ιούνιο τα ξαναλέμε. Μήπως τα πούμε και νωρίτερα, λέω εγώ. Επίσης, πριν τελειώσουμε, μόλις βγήκε η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το δεκάμηνο, τα έσοδα είναι μειωμένα 4%. Όταν ο ετήσιος στόχος είναι για αύξηση 0,9%, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι αυξημένες 2,5%, όταν ο στόχος του έτους είναι για μείωσή τους 0,7%. Έτσι λοιπόν το έλλειμμα έχει φτάσει στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι αυξημένο 11,1% σε σχέση με πέρυσι, με στόχο φέτος την οριακή αύξηση του 1,2%. Όπως καταλαβαίνεις. Πώς θα κλείσει ο χρόνος, τι στόχος υπάρχει, τι αναμένεται να γίνει με όλες αυτές τις εισπράξεις που τρέχουν ήδη και το τέλος πληρώνεται και τα τέλεια και αυτοκινήτων έρθουν. Η εκτίμηση είναι ότι το έλλειμμα στο τέλος του έτους από τα 20 δισεκατομμύρια που είναι στο δεκάμηνο θα πάει στα 21,7 δισεκατομμύρια. Στην περιοχή δηλαδή του 9%. Και εσύ βλέπεις νέα μέτρα τον Ιούνιο, όπως και ο κύριος Βενιζέλος? Εκεί θα υπάρξει αναθεώρηση. Βλέπω σίγουρα αναθεώρηση. Τώρα τι θα είναι η αναθεώρηση? Λοιπόν, το Twitter και το Facebook και το SMS μας, το 54260, εξακολουθούν να είναι στη διάθεσή σας και περιμένουμε να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις και εκτιμήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα ξαναλέμε. Και πηγαίνω στη Χριστίνα την Νικολαίδου. Δείτε λίγο τα κεντρικά της ΔΕΗ. Η ουρά προχωρά. Ο κόσμος έχει σχηματίσει ουρές από νωρίς το πρωί και περιμένει να πληρώσει το τέλος ακινήτων έτσι ώστε να μην λήξει και βρεθεί αντιμέτωπος με διακόπτη κατεβασμένο. Με τέλος δηλαδή στην ηλεκτροδότηση του σπιτιού. Με πολύ μεγάλα προβλήματα ωστόσο, τα οποία προβλήματα θα παρακαλούσαμε να μας τα επισημάνετε και εσείς, τα δικά σας, τα προσωπικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε με το λογαριασμό, με το τέλος ακινήτων μέσω ΔΕΗ, διότι σε λίγο θα φιλοξενήσουμε φοροτεχνικό κοντά μας και θα δώσουμε απαντήσεις στην κάθε μία ερώτηση ξεχωριστά. Έχω ήδη συγκεντρώσει και τις χθεσινές σας ερωτήσεις που έχουν πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπουμε παράλληλα και τα γραφεία της ΔΕΗ που τελούν υποκατάληψη, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντίθετες οδηγίες και από τον εισαγγελέα ακόμη. Θα πάμε σε λίγο να μας τα πούν οι συνάδελφοι. Έρχομαι στις κινητοποιήσεις που ετοιμάζονται για ΣΕΑ, δηλαδή απεργία 1 Δεκέμβρη. Και ποιοι θα πάρουν μέρος σε αυτήν, λοιπόν, Χριστίνα Νικολαίδου? Νομίζω ότι η νέα 24ωρη απεργία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ 1η Δεκεμβρίου είναι το μόνο σίγουρο που μπορούμε να πούμε για τον προϋπολογισμό, διότι ουσιαστικά πυροδοτεί νέο γύρο απεργιακών κινητοποιήσεων. Έτσι λοιπόν, 1η Δεκεμβρίου ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ αποφάσισαν 24ωρη απεργία, ενώ βλέπουμε και στην κάρτα μέχρι να φτάσουμε εκεί 5η 24 Νοεμβρίου η ΟΛΜΕ πραγματοποιεί 2 ώρες στάσεις εργασίας, 12, 2 και 2. Βάζει μια ανατελεία, σε παρακαλώ, γιατί μια και για ολμαίο λόγο θα σα πούμε σε λίγο όλε τι τελευταίε πληροφορίε που υπάρχουν και τι ανακοινώσει για την αλλαγή στο σύστημα εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα έχουμε σε λίγο κοντά μα του συντάκτε μα και θα μα πούν αναλυτικά τι αλλαγέ πρόκειται να έχουμε. Στείλτε ερωτήσει αν έχετε απορίε πάνω στο θέμα αυτό στο 54260 και το Twitter μα. Συνεχίζουμε με τι απεργίε τώρα. Τη Πέμπτη.
Μέχρι λοιπόν την 1η Δεκεμβρίου έχουμε την ΟΛΜΕ, η οποία συμμετέχει αύριο σε 2-2 ώρες τάσεις εργασίας. Από εκεί και πέρα, 1-1 τα συνδικάτα αναμένεται να συμμετάσχουν στη μεγάλη απεργία της 5ης 1ης Δεκεμβρίου. Ενώ να πούμε για αύριο μία κινητοποίηση, όπου η ΑΔΔ έχει προγραμματίσει μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών στη Βασιλίση Σοφίας. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Λέγαμε και λίγο νωρίτερα για το ευρωομόλογο, για το οποίο οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Βάνα Κουτρουλού, θα έλεγε κανείς ότι το πόκερ παρά είναι σκληρό για το θέμα αυτό. Ποιοι είναι λοιπόν υπέρ και γιατί η Γερμανία κρατά επιφυλακτική στάση, αλλά κάνοντας και ένα βήμα πίσω? Σίγουρα υπέρ δεν είναι η Γερμανία, έτσι, γι' αυτό το λόγο στις προτάσεις που θα έχουμε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμπεριλαμβάνεται και ο στενότερος έλεγχος των εθνικών προϋπολογισμών με αυστηρές κυρώσεις κατά των χωρών που είναι δημοσιονομικά απίθαρχες. Προκειμένου να πει το ναι η κυρία Μέρκελ, η Γερμανίδα καγκελάριο, στην έκδοση ευρωομολόγων. Όλα αυτά θα γίνουν 1,5 ώρα Ελλάδος, ο κύριος Μπαρόζο θα ανακοινώσει αυτές τις προτάσεις. Μπορούμε να πούμε σύμμαχοι στην άρνηση της κυρίας Μέρκελ είναι ο κύριος Ρομπάι. Mm-hmm. Περιμένουμε τώρα να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι προτάσεις ακριβώς και ποιες θα είναι αντιδράσεις. Πάντως χθες η κυρία Μέρκελ είπε ακόμη για μια φορά όχι στην έκδοση ευρωομολόγου. Τώρα στις Βρυξέλλες βρέθηκε χθες και ο Ιταλός Πρωθυπουργός πάλι για να δώσει τα διαπιστευτήριά του στους κυρίους Μπαρόζο και Ρομπάι. Διαβεβαίωσε σε όλους τους τόνους ότι θα συνεργαστεί με τις Βρυξέλλες και θα προωθήσει τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ότι στο επίκεντρο της δράσης του από εδώ και πέρα θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σημειώσουμε ότι ο Ιταλός Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση την 5η στο Στρασβούργο με τους ηγέτες Γαλλίας και Γερμανίας, οπότε περιμένουμε με αρκετό ενδιαφέρον να δούμε τι θα προκύψει από εκεί. Και μιλώντας χθες, να κλείσουμε, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Νικολάς Σαρκοζή, στο Ασιατικό Φόρουμ για την Κίνα που διεξάγεται στο Παρίσι, είπε ότι για την αντιμετώπιση του χρέους προωθούμε μαζί με την κυρία Μέρκελ, με το Βερολίνο, προτάσεις για τροποποίηση των ευρωπαϊκών συνθήκων αλλά και μεγαλύτερη σύγκληση των οικονομικών πολιτικών στην περιοχή της Ευρωζώνης. Βάνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δώσουμε το λόγο στον Θάνο τον Γκαβό που είναι στο Λονδίνο. Για να μας πεις, Θανάση, την δεκαετία που ξεκινά τώρα και για τη Βρετανία. Δεκαετία λιτότητας, με σκληρά μέτρα επίσης και εκεί. Η λιτότητα έχει ξεκινήσει, αλλά η δεξαμενή σκέψη τριφών λέει ότι θα χρειαστεί μια δεκαετία έξτρα λιτότητας από εδώ και πέρα. Διότι το μεγάλο πρόβλημα για την οικονομία της Βρετανίας, λέει το reform, είναι το μεγάλο χρέος. Πρέπει πρώτα αυτό να περιοριστεί έτσι ώστε μια ανάπτυξη. Και κηρύσσει μάλιστα στην νεότερη έκθεσή της ότι η λιτότητα είναι ο νέος κανόνας. Επικρίνει δε την κυβέρνηση για την απόφαση να χτίσει νέες κατοικίες σε προσιτές τιμές για νέους αγοραστές και συστήνει ακόμα περισσότερες περικοπές στο αντίστοιχο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στα κοινωνικά. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αυτή η λιτότητα έρχεται σε δεύτερο βαθμό για την Βρετανία. Εμείς εδώ, όπως είπε χθες και στο ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ η κυρία Βάσο Παπανδρέου, 5ος χρόνος ύφεσης, ο Θεός να βάλει το χέρι του, είπε η κυρία Παπανδρέου. Στο μεταξύ, τρέχουν και τα θέματα της εφεδρείας. Και είχαμε χθες, Αχιλλέα Τόπα, συνάντηση του κυρίου Βορύδη με τον κύριο Βενιζέλο για την εφεδρεία αλλά και τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τι κίνδυνος υπάρχει λοιπόν εκεί με το που θα τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα? Ναι, Πόπη, καλημέρα. Η συνάντηση αυτή έγινε χθες μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Μεταφορών, του κυρίου Βορύδη, αφού πρώτα ο κύριος Βορύδης είχε εκφράσει τους προβληματισμούς του αναφορικά με την εφαρμογή του μέτρου της εφεδρείας στις αστικές συγκοινωνίες. Εκεί ο κύριος Βορύδης κρίνει ότι αυτό το οριζόντιο και άδικο, όπως το χαρακτήρισε, μέτρο της εφεδρείας, πρόκειται να δημιουργήσει λειτουργικό πρόβλημα, συγγνώμη, στις αστικές συγκοινωνίες, στα μέσα μαζικής μεταφοράς του λεκανοπεδίου, σε περίπτωση που εφαρμοστεί ως έχει. Και γιατί? Διότι βγαίνουν στην εφεδρεία πάρα πολλοί εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι στον τομέα της κίνησης, που είναι και ιδιαίτερα νευραλγικός. Και εκτιμά ο κύριος Βορύδης ότι σε περίπτωση που γίνει αυτό, τότε διακυβεύεται η εύρυθμη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, αποβαθμιστεί το συγκοινωνιακό έργο, όπως είπε χαρακτηριστικά αφενός, και αφετέρου πρόκειται να μειωθούν και τα έσοδα, τα οποία είναι και ιδιαίτερα νευραλγικά. Προτάσεις για λύσεις έχουμε δηλαδή πάνω στο θέμα αυτό? Μέχρι στιγμής, Πόπη, δεν έχουμε καμία πρόταση για λύση. Μετά την χθεσινή συνάντηση με τον κύριο Βενιζέλο, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο Υπουργός Μεταφορών είπε
ότι θα υπάρξει κατά πάσα πιθανότητα διάταξη διευκρινιστική από τα συναρμόδια Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών αναφορικά με το θέμα της εφεδρείας, δίχως ωστόσο να φυγεί η ουσία του μέτρου. Μάλιστα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και διαβάζοντας ανάμεσα στις γραμμές, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση όπου δεν θα έχουμε τόσους πολλούς εφέδρους στις αστικές συγκοινωνίες. Τουλάχιστον από το προσωπικό κίνησης, οδηγούς και τα λοιπά δηλαδή. Αχιλλέα, βγαίνουν στην εφεδρεία πια οι υπάλληλοι. Φτάσαμε στο παραένα είμαστε, όχι στο παραπέντε, στο παραένα. Στο συνένα για την ακρίβεια. Τόσο καιρό δεν τα είχαν σκεφτεί όλα αυτά. Δεν είχαν σκεφτεί ότι βγάζοντας σε εφεδρεία υπαλλήλους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα μείνουν λεωφορεία χωρίς οδηγούς, θα μείνουν κέρυες θέσεις κενές και μέχρι να συμπληρωθούν θα δημιουργηθούν όλες αυτές οι δυσλειτουργίες. Δεν αυτό τα είχαν σκεφτεί τόσο καιρό. Αυτό δηλαδή. Που είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα και να μην το είχαν σκεφτεί. Υπήρχαν παρεμβάσεις στο παρελθόν, ακόμα και από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Η περίπτωση που μου έρχεται στο μυαλό είναι η περίπτωση του κυρίου Πρωτόπαπα, ο οποίος είχε προειδοποίηση και όχι μόνο εκείνος και άλλοι. Είχαν πει ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν ορισμένοι εργαζόμενοι από το μέτρο της εφεδρείας στις αστικές συγκοινωνίες, ότι θα υπάρχει πρακτικό πρόβλημα λειτουργίας των μέσων αυτών. Και να αποφτάσαμε τώρα μπροστά στο πρόβλημα και να το λύσουμε τελευταία στιγμή. Αχιλλέα, σε ευχαριστούμε. Ως συνήθως, Πόπη. Ως συνήθως και στα πάντα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε όλα τα θέματα. Να δούμε γενικότερα στο θέμα της εφεδρείας τι έχουμε και τι θα γίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν στη σύνταξη και κινδυνεύουν να μην συνταξιοδοτηθούν. Ο Γιάννης ο Καντέλης είναι στην σύνδεσή μας. Γιάννη. Καλημέρα. Βρέθηκε λύση γι' αυτό. Υπήρξε χθες από τον κύριο Κουτρουμάνη από το Υπουργείο Εργασίας διευκρινιστική εγκύκλειος της εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αποσαφηνίζει ότι στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς θα μπουν μόνο υπάλληλοι οι οποίοι στο τέλος αυτής της διετίας το αργότερο θα πάρουν και σύνταξη και δεν θα κινδυνεύουν να μείνουν μερικά χρόνια άνεργοι μέχρι να πιάσουν το ηλικιακό όριο. Γιατί ο κίνδυνος που είχε δημιουργηθεί ήταν να συμπληρώνουν μεν μέχρι το τέλος του 2013 τα 35 χρόνια εργασίας, αλλά να μην πιάνουν το ηλικιακό όριο γιατί είτε παίρνουν σύνταξη από το ΙΚΑ είτε από το Ταμείο Επιστημόνων. Είχε δημιουργηθεί δηλαδή το πρόβλημα με τους αορίστου χρόνου δημοσίους υπαλλήλους που ασφαλίζονται σε αυτά τα ταμεία. Η εγκύκλειος επισημαίνει όλες τις λεπτομέρειες. Και έτσι αυτοί οι άνθρωποι δεν κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι όπως αρχικά θα μπορούσε να συμβεί αν δεν υπήρχε αυτή η διευκρινιστική εγκύκλιο. Με αυτή τη διευκρινιστική εγκύκλιο, Γιάννη, έχουμε κλείσει με όλες τις εκκρεμότητες ή κάποια άλλη τρύπα μένει τώρα για να καλυφθεί με μια άλλη εγκύκλιο, με άλλες διευκρινήσεις πάλι στο παραένα της όλης της ιστορίας. Όχι, σαν πρόβλημα δεν εμφανίζεται από κάπου τώρα να υπάρχει κάποια τρύπα η οποία μένει να καλυφθεί το επόμενο διάστημα. Άλλωστε πρέπει η εφεδρεία να τρέξει άμεσα, δηλαδή Δευτέρα θα πρέπει να έχουμε την πρώτη εικόνα και τα πρώτα αποτελέσματα από αυτή τη διαδικασία και οι υπηρεσίες αυτή την εβδομάδα να έχουν συγκεντρώσει αυτό που ήταν εκείνη τη Δευτέρα, δηλαδή δόθηκε μια σιωπηλή παράταση, τα στοιχεία των εργαζομένων και τις δηλώσεις τους μετά τι χρόνια προϋπηρεσίας έχουν σε άλλα ταμεία εκτός δημοσίου, ώστε να δουν και ποιοι θα μπουν σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς. Όλα αυτά επαναλαμβάνουμε τη Δευτέρα, σε λίγες μέρες από τώρα δηλαδή, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κάποιοι μπορεί να τα ακούνε και να γελάνε και με πικρό χαμόγελο αυτό τη Δευτέρα, το πόσο κοντινό δείχνει και πόσες εκκρεμότητες καλύπτονται μέχρι την τελευταία στιγμή. Αλλάζουμε θέμα για να πάμε μέχρι τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς. Εκεί βλέπουμε μια κινητοποίηση σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Ο Σωτήρης Μπολάκης έχει και το ρεπορτάζ. Πρόκειται για πανευρωπαϊκή κινητοποίηση, Σωτήρη. Σήμερα στα λιμάνια όλης της Ευρώπης έχει προγραμματιστεί μια τρίωρη στάση εργασίας. Το λιμάνι του Πειραιά είναι από τις 7 το πρωί σε εξέλιξη. Και βέβαια υπήρξε και μια συγκέντρωση των εργαζομένων αλλά και των εκπροσώπων των εργαζομένων στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς. Όπου εκεί σκοπός της στάσης αυτής είναι η διασφάλιση, όπως λένε, και η διεκδίκηση των καλύτερων εργασιακών σχέσεων, η εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Και βέβαια στη μία η ώρα όπου και θα δοθεί συνέντευξη τύπου από την ΟΜΗΛΕ, αναμένεται να τοποθετηθούν και για το πώς βλέπουν τις επόμενες ημέρες για τον οργανισμό και βέβαια πώς θα προχωρήσει και αυτή η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων που περιμένουμε καθώς περιμένουμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση αλλά και από το αρμόδιο Υπουργείο. Οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν στις θέσεις τους, έχουν πει και στο παρελθόν ότι θα έχουν σκληρή στάση απέναντι σε ιδιωτικοποιήσεις που θα καταργούν ουσιαστικά το δημόσιο χαρακτήρα του λιμανιού. Μένει να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Μάλιστα. Πανευρωπαϊκή κινητοποίηση λοιπόν σε εξέλιξη. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θυμίζουμε ότι σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ο κ. Παντελής, ο φοροτεχνικός μας, για να απαντήσει σε δικές σας απορίες και ερωτήσεις όσον αφορά στο τέλος ακίνητης περιουσίας μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Ήδη και από χθες έχουμε λάβει πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα από εσάς. Θα ζητήσουμε από τον κύριο Παντελή να απαντήσει. Στο 54260 περιμένουμε και άλλες ερωτήσεις σας, όπως επίσης και στο Twitter, για να ανοίξουμε γραμμή επικοινωνίας άμεση. Στη διάρκεια της
εκπομπής θα σας διευκρινίσουμε και όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις εισαγωγικές, τι αλλάζει τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και από πότε, ποιους δηλαδή μαθητές, ποιων τάξεων θα αφορούν οι αλλαγές αυτές. Και επίσης θα σας πούμε και να σας δώσουμε απάντηση σε χθεσινό ερώτημα. Γιατί κάποιοι συνταξιούχοι έλαβαν αυτό το μήνα μειωμένες, κατά πολύ μάλιστα κάποιοι, συντάξεις. Τι φταίει, τι έχει αλλάξει, γιατί οι συντάξεις ήταν μικρότερες. Η Ράνια Ιτζήμα έχει το ρεπορτάζ και θα μας τα πει σε πολύ λίγο. Όμως νομίζω ότι είναι πολύ καλή ώρα για να πάμε στον Δημήτρη το Στεφόπουλο. Να πάω να τον συναντήσω μάλιστα, καθώς βρίσκεται στα γραφεία της ΔΕΗ που εξακολουθούν να τελούν υποκατάληψη, Δημήτρη, για τρίτη μέρα, έτσι, δεν κάνω λάθος. Καλή σας ημέρα, Πόπη, και από εμάς από τη Λεωφόρο Μεσογείων, όπου όπως μπορείτε να δείτε και εσείς από την εικόνα που σας δίνουμε ζωντανά από το σημείο, συνεχίζουν την κατάληψη που πραγματοποιούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα τα μέλη της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ εδώ στο κτίριο έκδοσης εντολών για τη διακοπή του ρεύματος. Παρά το γεγονός ότι ο εισαγγελέας πρωτοδικών, ο οποίος τους επισκέφτηκε χθες το μεσημέρι γύρω στις 4, συνομίλησε μαζί τους μία ώρα περίπου, τους έδωσε την διορία μέχρι τις 8 η ώρα το απόγευμα να λήξουν την κατάληψη και να εγκαταλείψουν το κτίριο. Ωστόσο, η διορία έχει περάσει, η κατάληψη όπως μπορείτε να δείτε και εσείς συνεχίζει. Πλήθος κόσμου βρέθηκε εδώ πέρα χτες το βράδυ. Μάλιστα, είχαν κλείσει και οι δύο λωρίδες από τη Μεσογείων προκειμένου να συμπαρασταθούν εδώ στη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Ωστόσο, σήμερα στη 1 η ώρα το μεσημέρι από λαϊκές οργανώσεις της περιοχής θα έχουμε και μία συναυλία. Να πούμε ωστόσο ότι η δημιουργία των ΜΑΤ, η οποία βρισκόταν 300 περίπου μέτρα από το σημείο χτες το βράδυ, σήμερα δεν έχει κάνει αισθητή την παρουσία της και μόνο δύο περιπολικά βρίσκονται εδώ από νωρίς το πρωί. Όπως και μέλη της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, οι οποίοι συνεχίζουν την κατάληψη που Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε στον Γιώργο Τζελίκα στα κεντρικά της ΔΕΗ. Είμαστε από χθες εκεί. Πηγαίνουμε τακτικά το τελευταίο διάστημα βεβαίως, αλλά όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του μήνα και όσο πλησιάζουμε στη λήξη της προθεσμίας πληρωμής των τελών για τα ακίνητα, τόσο μεγαλώνουν οι ουρές που σχηματίζονται στα γραφεία της ΔΕΗ. Ακόμη μεγαλύτερες ουρές βεβαίως στα κεντρικά. Γιώργο Τζελίκα, βλέπουμε και πάλι απίστευτες εικόνες. Καλημέρα, Πόπη. Από το πρωί αυτή η κατάσταση δεν σταματάει ποτέ η ουρά. Να πούμε ότι σήμερα και σήμερα λειτουργούν μόνο τα ταμεία για ίσπραξη, τίποτα άλλο. Έτσι, για ίσπραξη. Δηλαδή, όταν θα λειτουργήσει το σύστημα Ερμής, θα σταλούν ηλεκτρονικό αρχείο οι πληρωμές στη Μεσογείο, που είναι και το εμπορολογιστικό τμήμα. Να πούμε λοιπόν ότι δεν λειτουργούν και σήμερα οι άλλες της ΔΕΗ, όπως είναι για αντίγραφα λογαριασμών, για νέες παροχές ή αλλαγή ονόματος. Με αφορμή που είπαμε προηγούμενα ότι θα υπάρξει λίγο φοροτεχνικός, έχω πόπι πολλά ερωτήματα από ανθρώπους εδώ, καταναλωτές, άπειρους, που μου λένε δύο ερωτήματα. Αν υπάρχει η πληρωμή ειδικού τέλους σε περίπτωση οφειλής ρεύματος από αποχωρήσαντα ενοικιαστή, τι γίνεται σε ζωή, και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή άτομα, αλλά δεν υπάρχουν τις εξαιρέσεις που είχε πει όσφατα ότι όσοι έχουν αναπηρία 80% και άνω ή έχουν μηχανική υποστήριξη. Αλλά είναι σε άλλη κατηγορία. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Πού θα απευθυνθούν? Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Παντελής είναι ήδη στο στούντιο φοροτεχνικός μας. Έχει πάρει και τις δικές σου ερωτήσεις. Γεια σας, κύριε Παντελή. Με αυτές θα ξεκινήσουμε. Έτσι, σε λίγο θα μας δώσετε τις απαντήσεις. Ωστόσο, Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω, αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, βλέπουμε εκατοντάδες ανθρώπους που περιμένουν στην ουρά, αν έχουν άλλο τρόπο να πληρώσουν το λογαριασμό τους, ή είναι ο μοναδικός τρόπος τον κυσέ στη ΔΕΗ? Όχι, όχι. Και μέσα από ATM. Απλά, τι γίνεται εδώ? Είναι καλύτερα η ΔΕΗ γιατί μπορούν να πληρώσουμε το κομμάτι όσοι θέλουν αμυγός της κατανάλωσης και μετά να πάνε να κάνουν ένσταση ή υποβολές για να βρουν το δίκαιο τους αργότερα. Αυτή είναι διαφορά. Ενώ στο ATM θα πας και να καταθέσεις το χρήμα που είναι μέσα και το ειδικό τέλος της εκείνης περιουσίας. Δηλαδή, εσύ μιλώντας με τους καταναλωτές εκεί που περιμένουν στην ουρά, διαπίστωσες ότι πολύ μεγάλος αριθμός εξ αυτών περιμένουν να πληρώσουν μόνο το λογαριασμό της ΔΕΗ, να αποσυνδέσουν. Αρκετοί είναι αυτοί. Και περισσότεροι είναι βέβαια και εκπρόθεσμοι, έτσι. Είναι από την πρώτη παρτίδα που εστάλησε 10-11. Είναι πάρα πολλοί αυτοί. Είναι και εκπρόθεσμοι, οπότε δεν έχουν βεβαίως άλλα περιθώρια. Όταν λήξει ο λογαριασμός, το ξέρουμε όλοι. Πρέπει να πάμε σε κεντρικά, σε γραφεία της ΔΕΗ για να το τακτοποιήσουμε. Και φαντάζομαι ότι ανάμεσά τους θα υπάρχουν και πολλοί που θέλουν να πάρουν την απόδειξη στα χέρια τους και να βεβαιωθούν ότι είναι τακτοποιημένοι και δεν έχουν εκκρεμότητες μετά από όλα αυτά που βλέπουν με τα βραχιολάκια στα χέρια που επωνύμου σου λέει ο άλλος. Αρκεί μια φοβία γενικά. Την πληρώσω εγώ στο τέλος την ύφη. Καταλάβατε, έτσι. Πιέζουμε αυτή μια μεριά για να πιεστεί αυτόματα και η δεύτερη πλευρά. Λογικό είναι. Η λογική της σύσπραξης των χρημάτων από όλο τον κόσμο χωρίς καμία εξαίρεση. Από σωστό δύο δεν πράγματα. Είναι. Λογική έχει, σωστό δεν αυτό, είναι, αλλά υπάρχει. Σωστό δεν είναι, αλλά αυτή έτσι είναι η λογική, η οποία υπάρχει σήμερα από το Υπουργείο λοιπόν, Οικονομικών. Λοιπόν, έχουμε απαντήσει στα όσα ρώτησε ο Γιώργος. Να πούμε και να απαντήσουμε στο γενικότερο θέμα το οποίο υπάρχει με τις ευπαθείς ομάδες και με αυτούς που απαλλάσσονται. Οι ευπαθείς ομάδες έχουν να πληρώσουν 50 λεπτά το τετραγωνικό. Οι ευπαθείς ομάδες είναι οι πολύτεκνοι και αυτοί που έχουν αναπηρία πάνω από 80%.
Εδώ ο νόμος βάζει προϋποθέσεις. Mm-hmm. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Οι πολυτέκνοι θα πρέπει να έχουν στη δήλωσή τους τα 4 παιδιά δηλωμένα. Οι πολυτέκνοι θα πρέπει να έχουν οικογενειακό εισόδημα κατά την προηγούμενη χρονιά που να μην είναι πάνω από 30.000 ευρώ. Και εισοδηματικό κριτήριο. Και λοιπόν, εισοδηματικό κριτήριο. Άρα σε κάποιους που ακούγεται ότι ενώ είναι πολύτεκνοι τους έχει έρθει, είναι γιατί έχουν πάνω από τις 30.000 ευρώ. Και το κύριο για τις δύο αυτές ομάδες είναι ότι θα πρέπει στην κατοικία αυτή να διοκατοικούν. Τι θέλω να πω. Αν κάποιος έχει ένα μικρό σπίτι και δεν του φτάνει για τις στεγαστικές του ανάγκες και έχει πάει δίπλα, αυτός δεν απαλλάσσεται. Πρέπει να μένει στο ίδιο το σπίτι και να έχει βγαίνει την κυριότητα. Από τις ευπαθείς ομάδες, βγαίνει λοιπόν, λοιπόν από τις ευπαθείς ομάδες. Και δεν εξαιρείται. Δεν εξαιρείται. Πάμε στους μακροχρόνια άνεργους για να έρθω και στο ερώτημα. Μακροχρόνια λοιπόν άνεργοι, ο νόμος προβλέπει δύο προϋποθέσεις. Μία, ή να παίρνουν πριν από την ημερομηνία έκδοση του λογαριασμού για 6 τουλάχιστον μήνες επίδομα ανεργίας, ή να είναι μακροχρόνια άνεργοι πάνω από 12 μήνες, δηλαδή είναι γραμμένοι στα μητρώα του ΑΕΔ. Και εδώ μπαίνουν εξαιρέσεις. Ποιες είναι αυτές οι εξαιρέσεις? Οι εξαιρέσεις είναι ότι κατά το 2010, δηλαδή κατά την προηγούμενη χρονιά, δεν είχαν οικογενειακό εισόδημα, μιλάω και για το σύζυγο και για τη σύζυγο, πάνω από 12.000 ευρώ, και αν έχουν παιδιά, συν 4.000 για κάθε παιδί. Δεύτερο θέμα και δεύτερη προϋπόθεση που πρέπει να υπάρχει, εκτός από την ιδιοκατοίκηση, θα πρέπει το ακίνητο στο οποίο μένουν να μην ξεπερνάει η συνολική αξία των ακινήτων τους κατά το 2008 τις 150.000 ευρώ, να μην είναι πάνω από 3.000 ευρώ η αντικειμενική αξία την οποία είναι στην περιοχή την οποία έχουν, και βέβαια το σπίτι να είναι μέχρι 120 τετραγωνικά. Γιατί αν είναι πάνω από 120 τετραγωνικά, το επιπλέον ποσό φορολογείται. Άρα λοιπόν, αν σε κάποιους έχουν έρθει, έστω και αν έχουν ειδοποίηση, είναι γιατί βρίσκονται σε αυτές τις περιπτώσεις των εξαιρέσεων. Τώρα, χθες το Υπουργείο Οικονομικών έβγαλε προχθές μια ανακοίνωση, περιμένουμε την εγκύκλιο. Η ανακοίνωση τι λέει? Λέει ότι θα εξαιρεθούν κάποιοι οι οποίοι έχουν μηχανική υποστήριξη στο σπίτι. Θα υπάρξει, χωρίς να λέει πώς, μια επιτροπή η οποία θα ελέγξει αν υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής ή όχι. Αυτή η επιτροπή θα είναι από το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή θα είναι στις κατατόπους εφορίες. Τι θέλω να πω και γιατί το λέω αυτό? Όταν στην αρχική απόφαση κάποιος δεν είχε στείλει το SMS, άρα δεν είχε απαλλαγή και έπρεπε να πληρώσει το λογαριασμό, στο λογαριασμό αυτό μετά να του συμψηφιστεί αν ήταν σε ευπαθείς ομάδες, τη διαδικασία απαλλαγής την έκανα η αρμόδια εφορία. Άρα στην ίδια λογική θα κινηθεί, χωρίς να ξέρουμε ποια θα είναι τα κριτήρια τα οποία θα βάλει το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών, και αυτό το θέμα των επιτροπών. Μάλιστα. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται, και να μου κάνει τις ερωτήσεις ώστε να απαντήσω. Ναι, γιατί είναι βλέπω ότι κάποιοι μετά τις 17 Σεπτεμβρίου, που ήταν η ημερομηνία η καθοριστική, πήγανε και κάνανε διακοπή του ρεύματος. Αυτοί δεν απαλλάσσονται. Και σε αυτούς που είχαν ολοκληρώσει εκεί και δεν έχει σταλεί λογαριασμός, θα πρέπει η ΔΕΗ ή οι εναλλακτικοί πάροχοι να στείλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων στοιχεία, ώστε να τους έρθει το χαράτσι, να το πω έτσι, από την εφορία και όχι από τη ΔΕΗ. Μάλιστα, λοιπόν, ήρθε ένα μήνυμα στο Twitter το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο, γιατί βεβαίως αντιπροσωπεύει πολλές ερωτήσεις, εκπροσωπεί πολλούς από εσάς. Το ζευγάρι λέει που είναι άνεργος ο ένας, αλλά το σπίτι είναι στο όνομα του άλλου. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πλούσιοι, τονίζω. Είναι σαφέστατο αυτό το οποίο μέσα λέει η εγκύκλιος. Απαλλάσσεται ο μακροχρόνιο άνεργος, ο οποίος έχει στην κυριότητά του αυτό το ακίνητο. Ιδιοκατοικούμενο ακίνητο. Μάλιστα. Ή αν υπάρχει κάποιοι που έχουν ποσοστά, απαλλάσσεται μόνο το ποσοστό. Δηλαδή, αν είναι 50-50, απαλλάσσεται κατά το ίμιση από το τέλος. Όταν δεν ηλεκτροδοτείται το ακίνητο, τι πρέπει να κάνει κάποιος που είδε να του έρχεται το τέλος του ακίνητου? Αν δεν ηλεκτροδοτείται το ακίνητο, μπαίνει σταθερή ημερομηνία το 17-9, αυτό το οποίο είπα προηγούμενα. Αν πριν δεν ηλεκτροδοτείται, δεν του έρχεται λογαριασμός της ΔΕΗ, άρα δεν του έρχεται τέλος. Αν έχει κάνει τη διακοπή μετά τις 17, εκεί θα του έρθει υποχρεωτικά ο λογαριασμός μαζί με το τέλος των ακινήτων. Πώς υπολογίζει την παλαιότητα κινήτων η ΔΕΗ, μας ρωτάνε άλλοι? Η παλαιότητα κινήτων υπολογίζεται με βάση την φορολογία εισοδήματος. Μόνο που εδώ στο συγκεκριμένο σημείο τι έχουμε κάνει? Έχουμε πει ότι παλαιά είναι τα ακίνητα που είναι πάνω από 25 χρόνια, και εκεί έχουμε βάλει συντελεστή παλαιότητας 5, και αρχίζουμε και κατεβαίνουμε μέχρι να πάμε το συντελεστή στο 1,25. Δηλαδή το πιο καινούριο ακίνητο αυξάνει
το συνολικό ποσό που πληρώνεται, γιατί ο υπολογισμός είναι αντικειμενική αξία ή το ποσό που βγαίνει επί τετραγωνικά επί το συντελεστή παλαιότητα. Διατηρητέα. Τα διατηρητέα, αν ιδιοκατοικούνται, είναι εκτός. Αν νοικιάζονται και φέρνουν εισόδημα, αυτά πληρώνουν κανονικά. Τα διατηρητέα είναι εκτός, έτσι. Τα διατηρητέα. Σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης. Σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης. Δηλαδή, έχω εγώ στη Διονυσία Αεροπαγή του ένα ωραίο κλασικό και κατοικώ εγώ μέσα. Θαυμάσια και εξαιρούμε. Δεν πληρώνω. Όχι, όχι, είναι σαφέστατο. Στον ακριβότερο δρόμο της Ελλάδας, Αθήνας. Ξέρω ένα από τους ακριβότερους δρόμους. Και το διαβάζω. Οι διατηρητές με απόφαση των ΕΕ και δεν χρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα. Έτσι. Αυτά, κατοικώ, επαναλαμβάνω, στη Διονυσίου Αεροπαγή του στα διατηρητέα εκεί. Κατάλαβα απόλυτα τι ακριβώς. Και δεν πληρώνω τίποτα. Αν ιδιοκατοικείτε, δεν αποφέρουν εισόδημα. Λοιπόν, γιατί συγγνώμη γιατί φεύγουν και οι ερωτήσεις, ενώ προσπαθώ εγώ να διαβάσω λίγο αυτές που έχουν έρθει λίγο νωρίτερα. Είμαι άνεργη και σε διάσταση, ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι στο όνομα του πρώην άντρα μου. Πώς θα αποδείξω ότι αδυνατό να πληρώσω το φόρο, το χαράτσι? Το θέμα δεν είναι αν είναι άνεργη, το θέμα είναι πού ανήκει ποιος έχει την κυριότητα του ακινήτου. Αν η κυριότητα του ακινήτου είναι στον άντρα της, ο οποίος δεν είναι άνεργος από ό,τι καταλαβαίνω στην ερώτηση, συγκεκριμένη περίπτωση το πληρώνει. Αν υπάρχει αδυναμία, περιμένουμε αυτή την ευλογημένη από τη Δευτέρα απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Τρέχω τις ερωτήσεις. Το πατρικό σπίτι, λέει, όπου φιλοξενούμε τη μητέρα μας με εισόδημα ετήσιο 7.500 ευρώ και είναι χτισμένο από το 1927. Προσφυγικό ήρθε χαράτσι 360 ευρώ, ενώ συντελεστής παλαιότητας είναι ίδιος με τα νέα κτίσματα και τιμή ζώνης 1.400. Υπάρχει λογική σε αυτό? Η λογική δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά λάθη τα οποία υπάρχουν τόσο στην παλαιότητα όσο και στην τιμή ζώνης. Θα πρέπει να το δει με τη ΔΕΗ, βέβαια αυτό δεν την απαλλάσσει από την πληρωμή. Κλειστό γκαράζ με χιλιοστά με δικό του ρολόι πληρώνει, τέλος. Μιλάει για τους κοινόχρηστους χώρους. Αν τον γκαράζ είναι κοινόχρηστος χώρος που δεν είναι, δεν πληρώνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να πληρώνει, τέλος, αν έχει χωριστό χρόνο. Η ιδιοκτήτρια κινεί του φοιτήτρια χωρίς κανένα. Έχει το σπίτι στο όνομά της, αλλά δεν έχει εισόδημα. Πώς θα το αποφύγει και πώς θα αποδείξει ότι δεν έχει. Γραμμένη στον ΟΑΕΤ, σαν μακροχρόνια. Είναι φοιτήτρια η κοπέλα. Αν δεν είναι εγγεγραμμένη, δεν υπάρχει κανένα. Είναι θέματα που αρχίζουν και βγαίνουν όταν βγαίνει μια αποφάση στο πόδι. Δηλαδή η κοπέλα, η οποία είναι φοιτήτρια και δεν δουλεύει, γιατί σπουδάζει, είναι νεαρή σε ηλικία, δεν έχει ξεκινήσει την εργασιακή τη ζωή, θα πρέπει να καταβάλει το τέλος. Δεν απαλλάσσεται από κάπου. Μάλιστα. Μας ρωτούν επίσης πολλοί φίλοι και χθες, έχω κρατήσει τα σημειώματα τα δικά σας από χθες, αλλά και σήμερα, τι γίνεται με το SMS. Το SMS σε πάρα πολλούς λέει ότι είναι λάθος και δεν τους δέχεται το αίτημα για εξαίρεση από Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όποιον δεν του δέχεται το αίτημα για εξαίρεση, θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια εφορία. Δεν έχει άλλη διαδικασία. Σε ποιους δεν το δέχεται? Είναι λάθος απάντηση από το SMS. Η πρώτη συζήτηση, το πρώτο SMS που πήγε, υπήρχαν πάρα πολλοί, τουλάχιστον από καταγγελίες στο γραφείο, που δεν τους είχαν απαντήσει. Σε περίπτωση λοιπόν που αυτοί δεν μπορούν να κάνουν, υπάρχει μια αίτηση η οποία γίνεται στην αρμόδια ΔΟΗ ώστε να επεξεργαστεί τα στοιχεία. Αλλά οι λογαριασμοί στη συγκεκριμένη περίπτωση πληρώνονται. Ξέρετε τι άλλο μας λένε όσοι στέλνουν SMS, ότι αν δεν έχει καθαριστεί η δήλωσή τους, η φορολογική τους δήλωση της περσινής χρονιάς, τότε δεν μπορούν να κάνουν αίτηση εξαίρεσης από το τέλος. Αν μπαίνουν στις λογικές των μακροχρόνιων ανέργων με τις προϋποθέσεις που είπα, των πολυτέκνων, μπουν τα 30 ή τα 12.000 ευρώ, είναι λογικό. Δεν έχει τα στοιχεία αυτή τη στιγμή η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Δεν είναι λογικό. Έπρεπε να τα έχει τα στοιχεία η Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. Θα έπρεπε να έχουν καθαριστεί δηλώσεις για να ξέρει αν η δήλωση. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι? Ουσιαστικά θα πρέπει να περιμένουν να τους καθαριστεί η δήλωση. Ναι, αλλά ουσιαστικά. Λογικά. Εδώ. Τη λογική σήμερα την έχουμε καλάσει. Προηγούμενα. Εμείς κοιτάμε πώς να πάρουμε τα λεφτά. Χωρίς λογική. Αυτό που λέει το Υπουργείο λοιπόν είναι ότι σε περίπτωση που δεν έχει καθαριστεί η δήλωσή σου, εσύ ζητάς να εξαιρεθείς, αλλά δεν μπορεί να το πιστοποιήσει, να το αποδείξει το Υπουργείο, τότε πληρώνεις. Πληρώνεις και περιμένεις πότε θα. Και δεν μπορώ να φωνάξω γιατί είναι κλεισμένο ο θεμό. Νομίζω λύσαμε το θέμα με την πρώτη στιγμή που λέει. Είναι τι μπορούμε να πάρουμε. Έτσι. Η διαδικασία ποια είναι? Προσπαθούμε να μαζέψουμε λεφτά και τίποτα άλλο. Το ερώτημα που έχει βεβαίως να κάνει και με το επόμενο θέμα μας, με το τέλος, με τις μειωμένες συντάξεις που καταβλήθηκαν, αλλά θα το ρωτήσω. Ο άντρας μου είναι συνταξιούχος, χθες του κόψαν 140 ευρώ, παίρνει 860. Έχουμε 130 τετραγωνικά σπίτι, ήρθε το τέλος, το πληρώνουμε. Πέρυσι δήλωσε 13.500 ευρώ και μένει Θεσσαλονίκη. Δεν απαλλάσσεται ο συνταξιούχος από κάπου αν δεν έχει κάποια αναπηρία. Στο μόνο που θα μπορούσε να μην είναι για μειωμένο τέλος, σαν ανάπηρος. Από τη στιγμή που δεν είναι ανάπηρος, πληρώνει κανονικά το τέλος. Η πολυκατοικία μας είναι 60 χρονών, 60 ετών λέει, και στην πλατεία Αττικής. Πώς θα ξέρουν πόσων ετών είναι η κάθε πολυκατοικία? Υπάρχουν τα στοιχεία μέσα από τους δήμους που έχουν δοθεί στη ΔΕΗ. Και εκεί που δεν υπάρχει ημερομηνία,
παίρνουν σαν συντελεστή το ένα, δηλαδή δεν βάζουν συντελεστή προς αύξηση. Αν κάποιος έχει πληρώσει. Μισό λεπτό να ξαναπάω, γιατί υπάρχει ανανέωση και φεύγουν τα μηνύματα από μπροστά μου. Εάν κάποιος έχει πληρώσει και του έχουν χρεώσει το σπίτι για 200 τετραγωνικά, ενώ είναι 110 τετραγωνικά, μπορεί να πάρει κάποια χρήματα, είναι άνεργος, αυτός που ρωτάει. Πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση να μπει στη διαδικασία του να κάνει αίτηση στην ΔΟΗ, ώστε η ΔΟΗ να στείλει, πάρει το χαρτί, να το πάει στη ΔΕΗ, για να μπορέσει μετά να πάρει τα λεφτά του πίσω, να τα συμψηφίσει μάλλον με επόμενους λογαριασμούς. Με τους τρίτεχνους με δάνεια, μόνο με μισθό συζύγου και τη σύζυγο με εξάμηνο λόγω γένας, λόγω το κυριετού από Ιούλιο απλήρωτη. Ούτε για εξάμεινο ΑΕΔ, ούτε από ΟΓΑ τριτεκνίας. Τρίτεκνη δεν είναι πολύτεκνη. Πολύτεκνη είναι με βάση την νομοθεσία αυτή, αυτοί που έχουν από 4 παιδιά και πάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή τα μηνύματα έρχονται, δεν φαντάζεστε με τι ρυθμό. Κατανοητό. Μπορείτε να έρθετε και αύριο, σας κλείνω ένα ραντεβού στον αέρα. Κανένα πρόβλημα. Και αύριο ο κύριος φοροτεχνικός μας, ο κύριος Παντελής μαζί μας. Πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις τρέχοντας. Περιμένουμε ερωτήσεις σας και για ΕΚΑΣ. Θα έχουμε απαντήσεις στο τι συμβαίνει με τις συντάξεις, γιατί θα μειωμένες. Αλλά και στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Εδώ λοιπόν πάλι κοντά σας, 10 και 45 πρώτα λεπτά βλέπω την ώρα στο ρολόι μας και πράγματι μας επισημάνατε στο Twitter και έχετε δίκιο. Κάναμε λάθος, δεν πληρώνουν, ξερούνται δηλαδή από το τέλος κινήτων όσα σπίτια διατηρητέα δεν χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες τους, ούτε για ιδιωτική κατοίκηση, ούτε όμως και για εκμίσθωση. Δεν αποφέρουν δηλαδή κάποιο κέρδος. Έχετε δίκιο. Τα άδεια σπίτια εξαιρούνται. Όποια κατοικούνται πληρώνουν κανονικά το τέλος. Επαναφέρουμε την τάξη στην εκπομπή και θυμίζουμε το διαγωνισμό, μια κλήρωση, μάλλον μια προσφορά, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και εξακολουθεί και τρέχει για όσοι έχετε διάθεση να ξεφύγετε λίγο και να ταξιδέψετε μέχρι το κάστρο του Πλαταμόνα, να μείνετε στο Olympus Thea Boutique Hotel. Με τις προϋποθέσεις που βλέπετε και με τις παροχές που βλέπετε στην κάρτα μας, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας sky.gr. Πώς μπορείτε να πάρετε μέρος και να ωφεληθείτε αυτών των προσφορών, αυτής της προσφοράς, στο SMS. Γράψτε τη λέξη Sky και στείλτε το στο 54529. Τώρα, ερχόμαστε και πάλι εδώ για να δούμε γιατί χθες κάποιοι πήραν τις συντάξεις τους, αλλά διαπίστωσαν ότι ήταν μειωμένες από λίγο έως πολύ. Η Ράνια Τζίμα έχει απαντήσεις. Έχει να κάνει με το ΕΚΑΣ, Ράνια. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ΕΚΑΣ, Πόπη. Έχει να κάνει και με τη μείωση του αφορολογήτου, με τα νέα όρια που έχουν μπει. Έχει να κάνει και με τις αναδρομικές περικοπές σε επικουρικές συντάξεις. Έχει βεβαίως να κάνει και με το ΕΚΑΣ. Μπαίνει μαχαίρι λοιπόν για το ΕΚΑΣ 32.000 συνταξιούχων, ενώ για άλλους 17.000 τα αναδρομικά βρίσκονται στον αέρα. Πάμε να δούμε αναλυτικά στις κάρτες μας ποιοι πήραν το ΕΚΑΣ και ποιοι δεν θα το πάρουν. Το ΕΚΑΣ λοιπόν διακόπτεται, η καταβολή του ΕΚΑΣ διακόπτεται για 12.059 δικαιούχους λόγω αδυναμίας διασταύρωσης των στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι δηλαδή όσοι δεν προσήλθαν στις απογραφές ή λείπουν κάποια στοιχεία τους από το Υπουργείο Οικονομικών. 19.579 δεν θα πάρουν το ΕΚΑΣ λόγω υπέρβασης των νέων εισοδηματικών κριτηρίων. Θυμίζουμε ότι πλέον υπολογίζονται όλα τα εισοδήματα πλην των επιδομάτων. Ενώ δεν θα πάρουν το ΕΚΑΣ και δικαιούχοι συντάξεων εξωτερικού. Ποιοι πήραν το ΕΚΑΣ από την άλλη πλευρά? Είναι 159.558 συνταξιούχοι του ΙΚΑ, 17.284 νέοι δικαιούχοι που είτε τώρα πήραν τη σύνταξή τους είτε μπήκαν στο σύστημα με τα νέα κριτήρια και 17.024 στους οποίους επαναχορηγείται το ΕΚΑΣ, στους οποίους είχε παγώσει λόγω ελέγχων. Χωρίς αναδρομικά θα μείνουν παρόλα αυτά για αυτό το μήνα 17.284 νέοι δικαιούχοι. Από το ΙΚΑ ωστόσο διευκρινίζουν ότι από τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν να δίδονται τα αναδρομικά, αλλά σταδιακά αν τα ποσά είναι μεγάλα. Μάλιστα. Αυτές οι απαντήσεις λοιπόν για όλους όσους αναρωτιόσασταν γιατί μειωμένες οι συντάξεις. Και το ρεπορτάζ θα συνεχιστεί. Η Ράνια θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες εφόσον φτάσουν σε εμάς αυτές. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, καλώς ήρθες για να μας πεις τι γίνεται με τη χωματερία αναλυωσίων. Έχει μείνει κλειστή και αν αυτό σημαίνει ότι θα ξαναδούμε τα σκουπίδια να γίνονται στίβες στους δρόμους. Παραμένει κλειστή η Πόπη για 24 ώρες από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι και απόψε τα μεσάνυχτα λόγω της 24ωρης προειδοποιητικής απεργίας που πραγματοποιεί ο ενιαίος σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων νομού Αττικής με αντικείμενο διαμαρτυρίας βεβαίως στις μισθολογικές περικοπές και την υπαγωγή στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Να διευκρινίσουμε πάντως ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων διεξάγεται κανονικά, απλά δεν μεταφέρονται στον κλειστό χιτά. Τα μόνα που μεταφέρονται είναι αυτά που προέρχονται από νοσοκομεία.
νοσοκομεία, σχολεία και λαϊκές αγορές. Εν τω μεταξύ, αυτή την ώρα, φορείς του ενιαίου συνδέσμου συναντώνται με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Γιαννίτση, και αμέσως μετά ο σύνδεσμος θα συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει την περαιτέρω στάση του Πόπη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι στη γραμμή μας επίσης και ο Τάσος Σωτέλογλου για να μας δώσει όλες τις εξελίξεις όσον αφορά στις συλλήψεις που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα μεγάλο οφειλετών προς το δημόσιο. Μία από αυτές, του μετόχου Άλτερ, του κυρίου Γιαννίκου. Έχει συλληφθεί, κρατείται ακόμη και περιμένει να βγει με εγγύηση μετά από καταβολή εγγύησης. Ο κύριος Γιαννίκος, Τάσο. Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνει ο κύριος Γιαννίκος. Θα εμφανιστεί στον ανακριτή, θα ετοιμαστεί, ετοιμάζεται για να πάει στον ανακριτή. Νομίζω ότι θα είναι στο δρόμο τώρα για τον ανακριτή. Εκείνο που ξέρω είναι ότι ο κύριος Γιαννίκος μπορεί σήμερα να βγει αν πληρώσει το 1 πέμπτο ή το 1 έκτο του ποσού που του έχει καταλογιστεί, δηλαδή 1.200.000 ευρώ από φιλόμενο ΦΠΑ από την αρχή του 2011. Το ποινικό θα ακολουθήσει μια ξεχωριστή διαδικασία, γιατί είναι κακούργημα η μη καταβολή. Είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη. Ευρώ. Εκείνο που ο δικηγόρος του κ. Σουλιάς Αναγνωστόπουλος είπε χθες και έχει μια βάση είναι ότι ο κύριος Γιαννίκος δεν μπορούσε να καταβάλει αυτά τα λεφτά, διότι είχαν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί του Άλτερ με την απόφαση της 11ης Αυγούστου για την υπαγωγή του στο άρθρο 99. Από την πλευρά των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών σημειωνόταν ότι ο κύριος Γιαννίκος παρόλα αυτά δεν είχε έρθει σε επαφή με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών τις προηγούμενες μέρες για να δείξει μια θέληση να ρυθμίσει το θέμα, ότι τέτοια ξεπαγώματα λογαριασμών για να πληρωθούν αυτές οι οφειλές είχαν γίνει και σε άλλους οι οποίοι το είχαν ζητήσει, και κατά συνέπεια αμφισβητείται αυτή η τοποθέτηση του συνηγόρου του κ. Γιαννίκου σε ό,τι αφορά την ειλικρινιά της. Να σε πάω τώρα στο άλλο θέμα, στο θέμα του κ. Καπελέρη. Μετά τις καταγγελίες που υπήρξαν στο πρόσωπό του, τι πρόκειται να γίνει? Αυτή είναι μια παλιά ιστορία η οποία εγώ προσωπικά δεν είμαι σίγουρος ότι έχει ουσία. Ο κ. Σπινέλης κάποια στιγμή όταν παραιτήθηκε είχε θίξει και το θέμα των καταχωρήσεων στο σύστημα ύφεστος. Αυτό ήταν ένα σύστημα που οι βενζινοπόλες καταχωρούσαν σε ένα σύστημα τη διακίνηση του πετρελαίου θέρμανση που έκαναν, και το έκαναν αυτό όσο καιρό παίρναν κάποιες επιστροφές από το Υπουργείο Οικονομικών. Όταν σταμάτησαν να παίρνουν αυτές τις επιστροφές, σταμάτησε και η διάθεσή τους να καταχωρούν σε αυτό το σύστημα. Παίρναν όμως, τους επιβάλλονταν πολύ μεγάλα πρόστιμα για τη μη καταχώρηση. Ήρθε λοιπόν με μια εγκύκλο ο κ. Καπελέρης και είπε ότι αυτά τα πρόστιμα δεν έχει νόημα να εισπράττονται. Πρώτον, διότι είναι δυσανάλογα, δηλαδή είναι δρακόντια πρόστιμα σε σχέση με το βαθμό της παράβασης. Και δεύτερον, διότι το σύστημα δεν λειτουργούσε συνολικά. Γι' αυτό λοιπόν τον καλεί ο κ. Μουζακίτης να πάρει θέση. Και το θέμα είναι βέβαια ότι η κλίση του προέκυψε από προηγούμενη κατάθεση του κ. Σπινέλη στον κ. Μουζακίτη. Μάλιστα. Θα σε ευχαριστήσω πολύ. Θα δούμε αν έχει συνέχεια το θέμα αυτό. Να είσαι καλά. Έρχομαι στο τραπέζι της εκπομπής, θυμίζοντάς σας και τον τρόπο επικοινωνίας στο Twitter και το SMS, το 54260 στη διάθεσή σας. Πάνος ο Αμυράς είναι εδώ κοντά μας. Καλημέρα, Πάνο, καλώς μας ήρθες. Από τον Ελεύθερο Τύπο, διευθυντής της εφημερίδας. Και νομίζω ότι είναι ώρα να δούμε τις εφημερίδες μας. Και αμέσως μετά συζητήσουμε τα τελεσίγραφα τα οποία πέφτουν σφαίρα το ένα μετά το άλλο πάνω και τι πρόκειται να κάνει η Νέα Δημοκρατία, τι λέει το ρεπορτάζ σου. Ξεκινάμε ωστόσο με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βλέπουμε την Καθημερινή αυτή την ώρα στις οθόνες μας και διαβάζουμε το κεντρικό της θέμα. Χρονική όρη για την εφεδρεία στο δημόσιο, ένα από τα θέματα τα πρωτοσέλιδα. Ευρωπαϊκό τελεσίγραφο έως την Τρίτη για υπογραφές για την εκταμείευση της έκτης δόσης. Αλλά και η Bundestag καταδίκασε την νεοναζιστική τρομοκρατία. Ο τίτλος της φωτογραφίας που βλέπετε πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή. Για να δούμε το Έθνος τι λέει. Τα κλειδιά για εφεδρεία με σύνταξη. Ολόκληρη εγκύκλειος για την εφαρμογή του νέου θεσμού στο δημόσιο. Στον Ελεύθερο Τύπο, σύνταξη με το ζόρι για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τους πρόχνουν σε καθεστώς εφεδρείας με το 60% του μισθού. Εκτός υπηρεσίας όσοι βρίσκονται 2 χρόνια από τη συμπλήρωση 35 ετίας και των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Και τι αναφέρει εγκύκλειος για τους 130.000 εργαζόμενους αορίστου χρόνου σε Υπουργεία, Δήμους αλλά και ΔΕΚΟ. Ομός εκβιασμός από Ευρωπαϊκή Ένωση και Βερολίνο για τις υπογραφές για τα τελεσίγραφα σχετικά με την έκτη δόση. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα
Κεντρικό θέμα έξοδος ευθύνης αναζητεί, ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία μετά το τελεσίγραφο Γιούγκερ για την υπογραφή. Βρυξέλλες, θα περιμένουμε τις έγγραφες δεσμεύσεις έως την Τρίτη. Στον αδέσμευτο τύπο, στο έλεος των Κοριών, οι πολίτες, άδεια από προσωπικό η αρμόδια αρχή τηλεπικοινωνιών. Το τι έχει καταγγείλει η αρμόδια αρχή τηλεπικοινωνιών δεν περιγράφεται. Άνοιγαν καφάο και βρίσκανε μέσα ακόμη και κλασικά μαγνητοφωνάκια να καταγράφουν υπηρεσίες, να υποκλέπτουν συνδιαλέξεις τηλεφωνικές. Γίνεται, πρέπει να γίνεται όργιο υποκλοπών. Έχουν χτυπήσει κόκκινο. Έχουν χτυπήσει κόκκινο. Λέει η αρχή. Είναι, δεν το λέμε εμείς αυτό. Επίσημη αρχή, ναι. Και θα το δούμε και εμείς στη διάρκεια της εκπομπής. Αν είναι ασφαλής ή όχι, δηλαδή να μιλάμε στο τηλέφωνο. Στο μεταξύ, περνάμε στην βραδινή εφεδρεία. Η όρηση συνταξιοδότηση όσων εργάζονται στο δημόσιο, εγκύκλωση του Υπουργείου Εργασίας. Στο ριζοσπάστη, πανεργατική απεργία την 1η Δεκέμβρη, όλοι στη μάχη με το πάμε. Βλέπουμε την αυγή επανίδρυση ή διάλυση της Ευρώπης. Είναι το μήνυμα της χθεσινής συγκέντρωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Και στην εστία, η οικονομία θέλει ηρεμία. Οι πολιτικοί προκαλούν αναστάτωση. Γράφει στο τίτλο του άρθρου της. Κλείνουμε με την Εσπρέσο όπως κάθε μέρα. Έπιαζαν διάσημο επιχειρηματία για εκβιασμό και ξυλοδαρμό. Η Ξανθιά Καλονή και πρώην μοντέλο που τον κατήγγειλε. Απεικονίστε τη φωτογραφία, θεωρητικά. Και πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Περιμένοντας τα μηνύματά σας στο Twitter και στο 54260. Και εμείς μετά ερχόμαστε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα με τον Πάνο τον Αμυρά από τον Ελεύθερο Τύπο. Ερχόμαστε. Ακριβώς, προσέξτε τώρα, όσο η δική μας η ζωή κυλάει, εσείς στο σπίτι κάνετε καφέ, βλέπετε τηλεόραση, μιλάτε με κανένα φίλο στο τηλέφωνο, ανταλλάσσουμε και μηνύματα στο Twitter, εδώ με τον Πάνο συζητούσαμε τι θα κάνει ο Σαμαράς κλπ. Στη Γερμανική Βουλή μιλάει η Μέρκελ αυτή την ώρα, η οποία το είπε για άλλη μια φορά, ότι χωρίς έγγραφες εγγύσεις, εκτιδώσει δεν έχει. Για να ακούσουμε τον Κώστα τον Σημεωνίδη, βλέποντας την εικόνα παράλληλα. Είναι σε απευθείας μετάδοση εικόνα που βλέπετε. Μιλά αυτή την ώρα στο Βήμα, βρίσκεται η κυρία Μέρκελ. Τι είπε λοιπόν μέχρι τώρα, Κώστα? Είναι καταρχήν υπόπη η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2012. Αναφέρθηκε στις ενυπόγραφες εγγυήσεις η Άγγελα Μέρκελ και όπως είπες δεν θα μπορούσε να είναι πιο σαφής και πιο κατηγορηματική. Είπε λοιπόν ότι το ελληνικό θέμα δεν έχει διευθετηθεί ακόμη καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εκταμίευση της επόμενης δόσης. Θα πρέπει να τονίσω, είπα σε αυτό το σημείο και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι δεν χρειαζόμαστε μόνο την υπογραφή του Έλληνα Πρωθυπουργού αλλά και των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνησή του. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να καταβληθεί η επόμενη δόση. Μάλιστα. Σαφής, κατηγορηματική και η κυρία Μέρκελ και διάφοροι άλλοι οι οποίοι συνθέτουν την ηγεσία την ευρωπαϊκή. Ναι. Άρα τι γίνεται από εδώ και στο εξής? Ναι, είναι ουσιαστικά μία ασφιχτική πίεση με τα τελεσίγραφα που έχουμε δει τα τελευταία 24 ώρα που κλιμακώνονται και σήμερα με την κυρία Μέρκελ. Νομίζω ότι είναι ένα ταπεινωτικό σύστημα για όλους. Καταρχήν για την Ευρώπη, με την έννοια ότι ολόκληρη η Ευρώπη δεν εμπιστεύεται τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον νέο Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα έχει μια ισχυρή εντολή, έχει πάρει μια καθαρή εντολή από 255 βουλευτές, έχει τη στήριξη τριών κομμάτων και τεσσάρων ουσιαστικά δυνάμεων, πολιτικών δυνάμεων. Τότε γιατί το κάνουνε? Γιατί νομίζω έχουν ξεφύγει πέρα από κάθε όριο? Το κάνουνε για λόγους παραδειγματισμού. Ακουμπάνε πια τα όρια του εκβιασμού. Είναι σαφής ο εκβιασμός και νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Ότι όταν ένας εκβιαστής ποτέ δεν σταματάει να εκβιάζει. Και αν το βλέπουμε αυτό για τη δόση των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, για τη δόση των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα είναι πολύ μεγαλύτερη η πίεση. Αναφέρεται στην επόμενη δόση του Μαρτίου. Σας ακούγεται τρελό το 80 δισεκατομμύρια. Είναι η επόμενη δόση. Τώρα παίρνουμε 8 δισεκατομμύρια. Έπρεπε να τα έχουμε πάρει από τα μέσα του Νοέμβρη. Θα τα πάρουμε όταν, αν και εφόσον. Αλλά η επόμενη δόση είναι αστρονομική. Είναι 80 δισεκατομμύρια. Ναι, γιατί θα πρέπει να γίνει και ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έτσι. Θα είναι και το νέο δάνειο. Τώρα το ζήτημα είναι τι θα κάνει ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς δηλαδή, ο οποίος είχε πει ότι δεν θα υπογράψει. Οι πληροφορίες μου λένε ότι πάντα θα προτάξει το εθνικό συμφέρον. Και νομίζω ότι θα αναζητηθεί μία λύση και σε συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπαδήμο, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα. Πάντως, θα έλεγα ότι η Ευρώπη με όλους αυτούς τους σχέδιους. Έχουμε μια γραμμή στο εσωτερικό της χώρας, Πάνο Αμυρά. Έχουμε ένα μέτωπο ενιαίο με τις όποιες διαφωνίες υπάρχουν στο εσωτερικό. Βγαίνουμε με μια εικόνα ενιαία στην Ευρώπη να διεκδικήσουμε. Ή ο ένας δείχνει τον άλλον, δεν υπογράφει ο Σαμαράς. Θέλουμε ο τρίτος να κάνει και ένα κόμπο στο μαντήλι. Με συγχωρείτε, δυστυχώς πω ότι αυτά ακούγονται. Και όντως, πολλές πληροφορίες υπάρχουν ότι το όλο ζήτημα προέκυψε
από την Ελλάδα προς την Ευρώπη και η Ευρώπη το ανέλαβε αυτό το ζήτημα. Η ενιαία φωνή είναι ένα ζητούμενο. Νομίζω ότι ο κύριος Παπαδήμος έχει την δυνατότητα, έχει τα φόντα να εκφράσει για όσο διάστημα είναι πρωθυπουργός αυτή την ενιαία φωνή των κομμάτων, έχοντας μάλιστα και τη στήριξη των δύο μεγαλύτερων. Θα έλεγα ότι θα αναζητηθεί μια λύση, μια διευθέτηση τις επόμενες ημέρες μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα της έκτης δόσης, με δεδομένο ότι όντως αυτή τη φορά μάλλον τελειώνουν τα διαθέσιμα στα μέσα Δεκεμβρίου, δηλαδή οριστικά δεν θα έχει το δημόσιο περισσότερο. Τελειώνουν τα ψέματα δηλαδή. Ναι, τελειώνουν τα ψέματα. Ουσιαστικά όμως θεωρώ ότι η Ευρώπη κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της. Η Γερμανία επίσης λειτουργεί σαν μια, και η κυρία Μέρκελ σαν μια τιμωρός, παρά σαν μια που θέλει πραγματικά να διασφαλίσει τα λεφτά της, γιατί το ζήτημα δεν είναι αν θα υπογράψει ο Σαμαράς, αλλά αν αυτές οι υπογραφές έχουν κάποια ισχύ ύστερα από λίγους μήνες. Βλέπουμε δηλαδή ότι το πρόγραμμα έχει αποτύχει πλήρως, ότι εάν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, πολύ πιθανόν η Γερμανία και οι υπόλοιποι δανειστές μας να μην μπορούν να πάρουν εύκολα τα λεφτά μας. Γι' αυτό και μέσα σε τρεις μήνες το κούρεμα έχει αυξηθεί από το 21% στο 50%. Όλα αυτά πρέπει να τα σταθμίσει η Ευρώπη, να βρει μια σοβαρή ευρωπαϊκή λύση, γιατί το πρόβλημα δεν είναι πλέον η Ελλάδα, είναι η Ιταλία, είναι η Ισπανία, είναι η Γαλλία, είναι η Πορτογαλία, είναι η Ιρλανδία. Δηλαδή έχει πιάσει πλέον και τον πυρήνα της Ευρωζώνης. Άρα καθόμαστε και στέλνουν τελεσίγραφα από την Ευρώπη, μιλούν για υπογραφές Σαμαρά και στην πραγματικότητα δεν βλέπουν, δεν αντιμετωπίζουν το πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σαφώς τι θα γίνει με την Ισπανία και την Ιταλία. Τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εάν τελικά θα αξιοποιηθεί το ζήτημα ή των ευρωομόλογων ή του τυπώματος χρήματος, να τυπωθεί χρήμα. Χθες, μάλιστα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Βρυξέλλη ήταν κατηγορηματικός αυτό το ζήτημα. Είπε ότι, γιατί υπήρχε μια λύση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δανείσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μας δανείσει. Οι Αμερικανοί είπαν, όχι, εσείς έχετε τα δικά σας μέσα, χρησιμοποιήστε το τύπωμα χρήματος όπως κάναμε και εμείς στην Αμερική για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Είναι δηλαδή ευρωπαϊκό το πρόβλημα, αλλά ουσιαστικά έχει γίνει και ελληνικό ό,τι αφορά την εκδόση. Να είσαι καλά, Πάνω, σε ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη λίστα για τα βαρέα και τα ανθυγιεινά, η οποία λίστα θα δοθεί στη δημοσιότητα μέσα στις επόμενες λίγες ημέρες και θα επηρεάσει πόσους, Ράνια Τσίμα. Περίπου 127.000 ασφαλισμένοι υπόποι, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, θα βγουν από τις λίστες βαρέων ανθυγιεινών. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα επιβαρυνθούν περίπου με 5 έτη επιπλέον εργασίας και με απώλειες που θα είναι από 50 έως 250 ευρώ. Πάμε να δούμε όμως ποιοι θα μείνουν στη λίστα και ποιοι θα βγουν από αυτή. Εκτός λίστας λοιπόν, διοικητικοί υπάλληλοι στη βιομηχανία, πλανόδιοι πολιτές, εργαζόμενοι στο εμπόριο, οικιακοί βοηθοί, κομμωτές, εργαζόμενοι σε βλυντήρια αυτοκινήτων, εργαζόμενοι στον επιστημισμό και στην εστίαση, αλλά όσοι εργάζονται μέχρι τις 10 το βράδυ, καμαριέρες, εργαζόμενοι σε σαχαροπλαστεία. Στη λίστα θα μπουν νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, εναερίτες, υπογείτες και εργαζόμενοι στην ιαλουργία. Τη λίστα την περιμένουμε, Πόπι, αν όχι σήμερα, σίγουρα πάντως εντός της εβδομάδας. Θα έχουμε τότε να πούμε ακόμη περισσότερα. Με την ανασφάλιστη εργασία έχουμε στοιχεία, Ράνια, για να δώσουμε στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Δεδομένου το ότι τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν στερεύσει από ρευστό, έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι και για την ανασφάλιστη εργασία αλλά και για τον περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Η έλεγχη που έκανε το ΙΚΑ για τον Οκτώβριο έγιναν έλεγχοι σε 1.762 επιχειρήσεις. Χωρίς μητρό, ο ΙΚΑ βρέθηκαν 98 επιχειρήσεις. Ανασφάλιστοι εργαζόμενοι εντοπίστηκαν 1.667 και επευλήθησαν πρόστιμα της τάξης των 928.500 ευρώ. Ένας εργαζόμενος ανασφάλιστος, ένα επιχείρηση δηλαδή, έτσι πολύ χοντρικός υπολογισμός. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που μελλοντικά θα το δούμε τι επιπτώσεις έχει και στα ταμεία. Δυστυχώς αυτό το μέλλον δεν αργεί να έρθει, σύμφωνα με τους ειδικούς, ακόμη και τον Υπουργό Εργασίας και τις δηλώσεις του παρελθόντος. Ράνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανηφορίζουμε στη Θεσσαλονίκη, στο Σταύρο τον Ιωαννίδη, διότι η πόλη αντιμετωπίζει πρόβλημα ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Έχουν χτυπήσει οι ρήποι κόκκινο τις τελευταίες ημέρες και οι σκέψεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος φτάνουν και σε ακραίες καταστάσεις. Ακόμη και για την απαγόρευση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης γίνεται λόγο. Υπάρχουν σκέψεις, Σταύρε. Όπου είναι γεγονός ότι οι ρήποι έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, μάλιστα έχουν φτάσει περίπου 100% πάνω από τα όρια του κινδύνου. Έτσι λοιπόν η περιφέρεια σε σύσκεψη χθες αποφάσισε κάποια μέτρα, συστήνει στους πολίτες λοιπόν να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις μετακινήσεις τους στο κέντρο, ενώ με την βοήθεια της τροχέας θα πάρθουν μέτρα προκειμένου να αποσυφορηθεί η κίνηση και να μην υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες στο κέντρο, ούτως ώστε να μην επιβαρύνεται έτσι ακόμη περισσότερο η ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, κάποιες σκέψεις είναι να φτάσουμε μέχρι και στο κλείσιμο των σχολικών μονάδων, αν βέβαια
συνεχιστεί η αύξηση των συγκεντρώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Μαζί μας είναι ο κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, για να μας πει πώς έχει η κατάσταση, βέβαια, και τι μπορούμε να κάνουμε, πρέπει να ξέρουν οι Θεσσαλονικείς. Καταρχήν να πω ότι η καταγραφή γίνεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει εγκατεστημένο σε 5 διαφορετικά σημεία της πόλης Θεσσαλονίκης σταθμούς που καταμετρούν διάφορες τιμές της ατμόσφαιρας. Το τελευταίο διάστημα έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τα ρούμενα σωματίδια, τα PM10, τα οποία περάσανε το όριο λήψης μέτρων. Γι' αυτό ειδοποιήσαμε την περιφέρεια, η οποία είναι αρμόδια για να λάβει αυτά τα μέτρα. Όπως είπατε πολύ σωστά, χθες σε μια σύσκεψη που συμμετείχαν και εκπρόσωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης, λήφθηκαν κάποια μέτρα, τα οποία είναι ουσιαστικά ήπια μέτρα, γιατί το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ οξυμένο. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουν και οι ατμοσφαιρικές συνθήκες, μετεωρολογικές συνθήκες, για να δούμε αν θα προχωρήσουμε στη λήψη πρόσθετων μέτρων, τα οποία προβλέπονται από τον νόμο. Ή θα συνεχίσουμε αυτά ή θα έχουμε βελτίωση των συνθήκων. Περιμένουμε δηλαδή να φυσήξει, θα λέγαμε έτσι, να καθαρίσει η ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης. Ο Βαρδάρης θα καθαρίσει άλλη μια φορά. Όντως είναι πολύ ψηλές συγκεντρώσεις. Ναι, από αύριο περιμένουμε ότι δεν θα έχουμε αυτές τις συνθήκες άπνοιας που επικρατούν σήμερα. Δεν έχουμε τόσες πολύ ψηλές τιμές υγρασίας. Και από εκεί και μετά νομίζω ότι είναι μια πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα, τα ρούμενα σωματίδια. Το περιβάλλον της Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι καθαρό και έχουμε αυτές τις ειδικές μετεωρολογικές συνθήκες. Αντίστοιχες συνθήκες έχουμε στην πόλη του Μιλάνου, που και εκεί πέρα λαμβάνονται συχνά τέτοια μέτρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα στην πατρίδα. Με τον Σταύρο τον Ιωαννίδη θα τα ξαναπούμε. Να κάνουμε το σταυρό μας, να παρακαλάμε να φυσήξει ο Βαρδάρης. Να καθαρίσει η ατμόσφαιρα Θεσσαλονίκης. Καλή σου μέρα. Τι γίνεσαι, Αντώνη Ατζολέτο. Τι κάνουμε με τις πανελλαδικές, Αντώνη? Δώσε απαντήσεις στους φίλους που μας παρακολουθούν και λένε τι θα αλλάξει πάλι και για ποιους θα αλλάξει. Για τα παιδιά που πηγαίνουν φέτος τι τάξη? Πρώτη Λυκείου. Πρώτη Λυκείου. Μιλάμε για όσους μας παρακολουθείτε και στα πρώτη Λυκείου, θα μπείτε με το καινούριο σύστημα που θα έχει ως εξής. Το 2013-2014. Αναμένουμε τις ανακοινώσεις περίπου σε ένα μήνα. Σίγουρα λοιπόν τα πρώτα στοιχεία που έχουμε από το Υπουργείο Παιδείας και Πληροφορίας μιλούν για λιγότερα εξεταζόμενα μαθήματα πλέον. Δηλαδή μαθήματα από 3 έως 6 αναπερίπτωση μαθητή και αναπερίπτωση σχολής. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει περίπτωση σε αυτές τις εξετάσεις με το νέο σύστημα μαθητής ο οποίος έχει έναν συγκεκριμένο στόχο να περάσει στην ιατρική, να κληθεί να διαβάσει μόνο χημεία, βιολογία και έκθεση, να δηλώσει μόνο ιατρική και να περάσει εκεί. Από εκεί πέρα, μαθητές οι οποίοι έχουν ένα διευρυμένο πεδίο, ίσως και όχι τόσο καλοί μαθητές, θα δώσουν τα 6 μαθήματα, θα δηλώσουν πολλές σχολές προκειμένου να περάσουν σε κάποια σχολή της υποτίμησής τους. Αυτή είναι η πρώτη καινοτομία του καινούριου συστήματος που εξετάζει το Υπουργείο Παιδείας. Η δεύτερη είναι ότι εξετάζεται οι ενδοσχολικές εξετάσεις να γίνουν μαζί με τις πανελλαδικές. Δηλαδή, προκειμένου τα παιδιά να μην δίνουν μέσα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο συνέχεια εξετάσεις και τα ίδια μαθήματα δύο φορές, θα κληθούν να πάνε στο σχολείο. Οι μαθητές οι οποίοι θα είναι για το απολυτήριο λυκείου απλώς θα απαντήσουν στα δύο πρώτα ερωτήματα, μετά θα μπορούν να φύγουν. Οι υπόλοιποι μαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις θα συνεχίσουν στα επόμενα δύο, τα οποία θα είναι διαβαθμισμένες δυσκολίες, προκειμένου να δώσουν κανονικά εξετάσεις για να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Υπάρχει και μια άλλη σκέψη, εξετάσεις να γίνουν. Θα μειωθεί κατά πολύ και ο αριθμός των ημερών που θα δίνουν τα παιδιά εξετάσεις. Πολύ. Έτσι. Μιλάνε και για πτώση κόστους στο Υπουργείο Παιδείας. Που θα δουλεύουν ως. Γι' αυτό μιλάνε για πτώση κόστους ακριβώς. Υπάρχει και η σκέψη και για πρωί-απόγευμα σε αυτό, να μην γίνει μαζί δηλαδή. Θα αυξηθούν λίγο τα φροντιστήρια, ή μου φαίνεται. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι να μην αυξηθούν, αλλά από τη στιγμή που μιλάνε πλέον για μια διευρυμένη ύλη, ότι δεν θα στηρίζονται στην αποστήθηση προκειμένου να τα παιδιά, ακόμα και μάλιστα τις ώρες, να απαντάνε, πολλοί λένε ότι αυτό ίσως οδηγήσει τελικά στα φροντιστήρια. Άλλοι λένε ότι παρόλα αυτά μπορεί, επειδή θα βασίζεται πλέον στην κριτική σκέψη και όχι στην αποστήθηση, και τα φροντιστήρια να δυσκολευτούν. Πάντως το σίγουρο είναι ότι πλέον θα προσμερτάται ο βαθμός της Β' και της Γ' Λυκείου για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Το ποσοστό δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Θα είναι κάτω το 50%, είναι σίγουρο, δεν θα είναι ίδιο με τις εξετάσεις. Έχει ξεκαθαρίσει το θέμα ότι ο βαθμός της πρώτης λυκείου δεν θα προσμετράται για την εισαγωγή. Θα ήταν άλλωστε άδικο για τα παιδιά που τώρα πηγαίνουν πρώτη λυκείου και ξαφνικά να τους λέγανε ότι, ότι έχουν κάνει ως τώρα προσμετράται για το πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα, εξετάζεται η διεξαγωγή τεστ δεξιοτήτων στο Λύκειο. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν αυτό θα είναι κάτι που το οποίο θα μετρά στην τελική βαθμολογία, άρα και στην εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Διαφορετικά τεστ για τα παιδιά
που απλώς θέλουν να πάρουν το απολυτήριο, διαφορετικά τεστ για τα παιδιά τα οποία θέλουν να δώσουν εξετάσεις. Και βεβαίως τα πανεπιστήμια θα έχουν λόγο. Τα πανεπιστήμια, οι σχολές θα μπαίνουν να βάζουν συντελεστές βαρύτητας, η Σχολή Θετικών Επιστημών στα μαθηματικά, τη φυσική και τη χημεία. Αλλά θα υπάρχει και περίπτωση, εξετάζεται το ενδεχόμενο, οι σχολές να μπορούν να βάζουν και ένα κατώτατο όριο. Δηλαδή, η φιλοσοφική, για παράδειγμα, να μην δέχεται φοιτητές κάτω από μέσο όρο 15, προκειμένου να κρατήσει ένα υψηλό επίπεδο. Και βεβαίως υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο, τα ΤΕΗ χαμηλή ζήτηση, εκεί να είναι ελεύθερη πρόσβαση, γιατί να περνά με ένα και με δύο και λευκή κόλλα και να μην περνά κατευθείαν χωρίς ουσιαστικά να δίνει εξετάσεις. Μάλιστα. Να πες και αυτό το ταμπού. Έτσι σου λέει ο άλλος. Λευκή κόλλα, 0,2 και πέρασε στα ΤΕΗ. Ναι. Σωστό και αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν για όσους φέτος είναι στην πρώτη ηλικίου. Ή όσοι είναι στη δεύτερη και τρίτη ηλικίου με το παλιό το σύστημα. Πάμε στη Βάνα Κουτρούλου και στο εξωτερικό δελτίο. Και πάλι, καθώς έχουμε τους διαδηλωτές στην Ταχρήρ να παραμένουν εκεί για μία ακόμα μέρα, Βάνα. Παραμένουν εκεί. Νωρίτερα το πρωί είχαμε και συγκρούσεις έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Κάιρο. Χιλιάδες Αιγυπτιοί πολίτες παραμένουν στο κέντρο του Καΐρου. Παρά την υπόσχεση του στρατού ότι οι βουλευτικές εκλογές θα γίνουν κανονικά την επόμενη Δευτέρα και παρά το γεγονός ότι υποσχέθηκαν προεδρικές εκλογές για το πρώτο εξάμηνο του 2012, οι διαδηλωτές είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν. Θέλουν αμέσως την παρέτηση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου. Στη Λιβύη τώρα το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο ανακοίνωσε το σχήμα της νέας κυβέρνησης με εκπροσώπηση όλων των φατριών προκειμένου να υπάρχουν ισορροπίες. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας περιμένουμε και την επίσκεψη των αξιωματούχων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης στην Λιβύη προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις για την τύχη του Σαΐφ Αλ-Ισλάμ, του κρατούμενου ιού του Μουάμαρ Καντάφη. Και να κλείσουμε τώρα με μια εικόνα που μας έρχεται από το Όκλαντ της Αυστραλίας. Εδώ βλέπουμε. Είναι τρομακτική εικόνα. Είναι τρομακτική αυτή, εικόνα. Το ελικόπτερο αυτό λοιπόν ήταν εκεί πέρα στην επιχείρηση Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, όπως το έχω ονομάσει. Ήταν έτοιμοι να το στολίσουν το δέντρο. Κατέβαζαν το έλατο στο έδαφος. Όταν από λάθος χειρισμούς του πιλότου, ο έλικας πιάστηκε στα, όπως βλέπουμε εδώ, στα καλώδια και στα σίδερα. Κόπηκε στα δύο κυριολεκτικά, όπως το βλέπουμε. Το ελικόπτερο. Ο πιλότος όμως ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, δεν έπαθε κάτι. Δεν πέρα από μερικούς τραυματισμούς. Ακριβώς. Όχι, όχι, όχι. Μερικούς τραυματισμούς από το τράνταγμα του ελικόπτερου. Μυϊκούς κυρίως. Και δείτε αυτή τη στιγμή αυτή που σπάει το ελικόπτερο στα δύο. Μπλέκεται ο έλικας του στην κολόνα της Σιδερένια και πέφτει. Απίστευτο, απίστευτο το στιγμιότυπο και ταξιδεύει στον κόσμο ολόκληρο βεβαίως. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάνα, και να επιστρέψουμε σε θέματα οικονομίας, αφού η έκτη δόση είναι το μεγάλο ζητούμενο. Κυρία Λιμπεράκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Πώς βλέπετε τους χειρισμούς αυτούς που βρίσκονται, που χρησιμοποιούνται τόσο από τους ξένους όσο και από τους Έλληνες πολιτικούς για την καταβολή της έκτης δόσης? Κοιτάξτε, η έκτη δόση για την Ευρώπη είναι ένα μικρό θέμα. Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει μεγάλο, ένα λοιπόν. Τεράστιο, ένα σασκός του αιώλου, φυσάνε άνεμοι πολύ ισχυροί, πιθανόν άνεμοι καταστροφής. Τους κεραυνούς τους πετάνε εδώ όμως. Οι ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται η μία μετά την άλλη πολύ ευπαθείς, πολύ ευπαθέστερες από ό,τι νομίζαμε. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει ουσιαστικά είναι ότι το ελληνικό πρόβλημα έχει γίνει ευρωπαϊκό, μεταδίδοντας κρίση αξιοπιστίας και κρίση συμφερεγκιότητας και σε άλλες οικονομίες. Άρα το τι θα γίνει στην Ελλάδα δεν είναι το πρωτεύον από την ευρωπαϊκή σκοπιά. Παρά τα αυτά, η Ευρώπη και αυτοί που πιστεύαν τόσο στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Αν εμείς θα κηρύξουμε στάση πληρωμών, κυρία Λιμπεράκη, αν δεν μας δώσουν την έκτη δόση, τι θα συμβεί? Και πώς αυτό που θα συμβεί στη χώρα θα επηρεάσει και τους Ευρωπαίους? Ασφαλώς. Αλλά πρέπει να ξέρουμε το πού βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, μάλλον ως τώρα η Ευρώπη, έβαλε ένα στοίχημα. Το στοίχημα της επιτυχούς διάσωσης της Ελλάδας. Και το έκανε κινητοποιώντας πόρους, όπως έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, τεράστιους σε σχέση με κάθε προηγούμενο τέτοιο εγχείρημα. Και μέσα από μια πρωτόγνωρη διαδικασία για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αυτό το στοίχημα το έχασε ως τώρα. Και το έχασε διότι ποτέ δεν καταφέραμε να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία δεσμευτήκαμε ως χώρα ότι θα εφαρμόσουμε. Το κάναμε σέρνοντας τα πόδια μας, το κάναμε κοιτάζοντας αλλού, το κάναμε κλειώντας το μάτι, ναι μεν αλλά, άλλη γλώσσα έξω, άλλη μέσα.
δεν προχώρησε. Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου το κακό έχει ξεπεράσει πολύ τα δικά μας όρια. Εμείς έχουμε το μεγάλο μας πρόβλημα της έκτης δόσης, αλλά και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή σκέφτονται για πρώτη φορά πιο ριζικά βήματα, όπως ευρωομόλογα, ουσιαστικά το να κόψουν χρήμα, θέλουν να ξέρουν ότι αυτά δεν θα γίνουν με τρόπο που θα εξανεμιστεί όλη η προσπάθεια δημιουργώντας πληθωρισμό και αναξιοπιστία. Θέλουν να τα κάνουν με τρόπο που να σιγουρευτούν ότι θα υπάρχει μια συντεταγμένη πορεία ανάπτυξης και μεγέθυνσης για όλους. Και γι' αυτό έχει σημασία εμείς να πούμε ότι το δικό μας κομμάτι της συμφωνίας θα το εφαρμόσουμε. Και όταν λέμε θα το εφαρμόσουμε, δεν μα εννοούμε. Να το ψηφίσουμε στη Βουλή. Προχωράμε σε κυβέρνηση συνεργασίας. Γιατί πρέπει να πιεστεί τόσο πολύ ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο αρχηγός του κόμματος που είναι στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση αυτή που θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό. Στην κυβέρνηση αυτή που έχει δηλώσει σε κάθε τόνο ότι θα στηρίξει τις προσπάθειες του κυρίου Παπαδήμου προκειμένου να υπογράψουμε και να εκτελέσουμε. Να σας πω. Γιατί λοιπόν φτάνει σε αυτό το σημείο. Τώρα... Γιατί το ρυψοκινδυνεύουν, για παράδειγμα. Τι θα συμβεί αν δεν μας δώσουν τη δεν δόση. Δεν ξέρω αν ρυψοκινδυνεύουν εκεί. Δεν μας δώσουν τη δόση. Αν ο κύριος Σαμαράς μείνει στη θέση του αμετακίνητος και δεν δεχτεί να κάνει πίσω και σε αυτό το θέμα, τι θα γίνει, τι συνέπειες θα υπάρξουν στο εσωτερικό της χώρας και στην Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι στην πραγματικότητα η μεγάλη πίεση που ασκείται προς όλους τους ηγέτες των μεγάλων κομμάτων στην Ελλάδα ασκείται επειδή ως τώρα η εμπειρία που έχουν είναι πολύ αρνητική, ότι συμφωνούμε κάποια πράγματα και μετά με διάφορους τρόπους, άμεσους ή έμεσους, δεν τα εφαρμόζουμε. Αυτό ήταν το δείγμα γραφής ως τώρα από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Τώρα έχουν ένα άλλο ανησυχητικό καμπανάκι. Εμφανίζεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος και πιθανό να είναι και ο μελλοντικός πρωθυπουργός, αλλά πότε δεν ξέρουμε, να λέει ότι εγώ το είπα, άρα δεν χρειάζεται να το γράψω. Δεν δέχτηκα, δεν έχω λάβει καμία επίσημο γράμμα πρωτοκολλημένο με χαρτόσημο κλπ. Που να μου ζητάει να το πω. Ή ότι με ρώτησε η Ευρώπη κάτι, αλλά εγώ το απάντησα σε ένα γράμμα που έστειλα σε κάποιον άλλον. Καλώς ή κακώς κάνει ο κύριος Σαμαράς. Όχι, δεν με νοιάζει κανένας ο κόσμος, θα το κρίνει και η ιστορία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αν μείνει στη θέση του και δεν υπογράψει και δεν μας δώσουν τα λεφτά της έκτης δόσης, τι επίπτωση θα έχει η δική μας κατάρρευση, γιατί δεν έχουμε λεφτά να ζήσουμε, θεωρητικά το κράτος θα καταρρεύσει. Τι επίπτωση θα έχει στην Ευρώπη? Καμία. Οπωσδήποτε έχει αρνητική επίπτωση. Σε μια Ευρώπη που τρέμουν τα θεμέλια της, σαν τραβήξει το πετραδάκι που λέγεται Ελλάδα, δεν θα καταρρεύσει το σύμπαν. Ξέρετε, όταν υπάρχουν περιπτώσεις αλληλεξάρτησης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαφώς υπάρχουν, αυτή ήταν και όλη η ιστορία του εγχείρηματος του ευρώ και γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό που μπήκαμε όταν μπήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι το πώς χειρίζεται ο καθένας τα του οίκου του επηρεάζει και τους υπόλοιπους. Αυτό μπορεί να περπατήσει καλά μόνο όταν υπάρχει καλή πίστη. Η καλή πίστη είναι ότι ξέρω ότι σε επηρεάζω, ξέρεις ότι με επηρεάζεις, γι' αυτό στα πράγματα που συμφωνούμε ο καθένας μας κάνει αυτό που έχει αποδεχτεί ότι θα κάνει. Όταν δεν κάνεις αυτό που έχεις αποδεχτεί να κάνεις και χρησιμοποιείς ένα επιχείρημα ότι μα και εσύ θα πληρώσεις και εσύ θα έχεις πρόβλημα αν εγώ πέσω από το παράθυρο, τότε δεν φτιάχνεις ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε τίποτα. Τότε επιβεβαιώνεις όλους αυτούς τους ευρωσκεπτικιστές που λέγανε ότι κοιτάξτε να δείτε κάτι. Δεν υπάρχει συντεταγμένη πολιτική βούληση για να κάνουμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αφήσουμε την αγορά να λύνει τα θέματα. Θα κάνουμε υποτιμήσεις, θα κάνουμε τέτοια πράγματα με εθνικά νομίσματα, κεφάλαιο 4 εγχειρίδιο οικονομικών και αφήστε τώρα τα μεγάλα, τις μεγάλες ιδέες, Ευρώπη, κοινό νόμισμα, αυτούς. Δεν πρέπει με τα δικά μας, με τις δικές μας ολιγορίες ή ακαταλαβίστικες ευαισθησίες ή δεν ξέρω εγώ τι συμπλεγματικά πράγματα κουβαλάει ο καθένας να επιβεβαιώσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς πρέπει να επιβεβαιώσουμε τους άλλους ανθρώπους που λένε. Πάντως την ίδια λογική δεν μπορούμε να διαβάσουμε την αλληλεγγύη που οφείλει να δείξει η Ευρώπη προς εμάς και από την άλλη μεριά. Δηλαδή ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα δεν μπορεί να επικαλεστεί κάποιος που θα πει ότι ο κύριος Σαμαράς καλά κάνει και δεν υπογράφει. Πιέζεται, είναι μπροστά σε έναν εκβιασμό, του έχουν πετάξει 500 μπαλάκια και καλά κάνει και δεν υπογράφει. Πού είναι η αλληλέγγυα Ευρώπη στην προκειμένη περίπτωση? Ξέρετε ποιος είναι ο εκβιασμός? Πέφτει να φάει έχουμε. Χώρα μέλος για την υπογραφή. Η αλήθεια ότι η Ελλάδα. Κόμματος που έχει δεσμευτεί να υπογράψει και να στηρίξει την Ακούστε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει έναν εκβιασμό. Αλλά ο εκβιασμός είναι ο εκβιασμός της πραγματικότητας. Ο εκβιασμός που προκύπτει από το γεγονός
ότι η διεθνής κρίση σήκωσε την κουρτίνα και έδειξε από πίσω μια οικονομία σαθρή και μη βιώσιμη. Αυτός είναι ο εκβιασμός της πραγματικότητας. Πρέπει να κάνουμε ό,τι δεν κάναμε ως τώρα και καλά για να το ξεφύγουμε. Αλλά τέτοιου τύπου εκβιασμοί πραγματικότητας είναι πράγματα που ο καθένας και η καθεμία από εμάς, από τους απλούς πολίτες, αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Μπορούμε να κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε το άλλο. Είναι ένας εκβιασμός της πραγματικότητας. Δεν νομίζω ότι ο ένας πολιτικός του οποίου η δουλειά είναι να αναμετράται με τα διλήμματα της πραγματικότητας μπορεί να στυλώσει τα πόδια και να επικαλείται ό,τι μπορεί να επικαλεστεί προκειμένου να πει ότι θα κάνω μούτρα στην πραγματικότητα και η αξιοπρέπειά μου δεν το δέχεται. Δηλαδή η αξιοπρέπεια της Ελλάδας το δέχεται που έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο και το μέλλον θα είναι πολύ χειρότερο. Δηλαδή ποιες είναι οι εναλλακτικές, έχουμε καλύτερη εναλλακτική. Αυτό το μέλλον λοιπόν με ένα ευρωομόλογο, στη μορφή που το ζητάει η Μέρκελ ωστόσο, η Γερμανία δηλαδή, λίγο ευρωομόλογο και περισσότερο με πολύ αυστηρή τιμωρία στις χώρες που θα καταφέρουν να προσαρμοστούν δημοσιονομικά. Τι θα σημάνει για την Ελλάδα? Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ο τύπος του ευρωομολόγου που ετοιμάζει η Ευρώπη. Και η Ευρώπη ως τώρα δεν είχε εξαιρετική επίδοση στη χάραξη πολιτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων. Πάντα ως τώρα στάθηκε ένα βήμα πίσω από τις αγορές. Δηλαδή πάντα έκανε κάτι για την προηγούμενη φάση των αγορών και πάντα κυνηγούσε τις εξελίξεις. Τώρα φαίνεται όμως ότι το έμαθε το μάθημα. Και καθώς κλονίζονται και οι κεντρικές οικονομίες, νομίζω ότι θα προχωρήσει σε κάποια μορφή ευρωομολόγου που θα ισοδυναμεί με το κόψιμο χρήματος. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, το οποίο δεν θα το κάνει όμως δωρεάν. Θα το κάνει επιμένοντας σε πολύ καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και κυρίως των δημοσιονομικών πολιτικών. Με ποιο τρόπο λοιπόν και αυτό τι θα σημαίνει για μας, που έχει αποδειχθεί ότι δεν τα καταφέρνουμε και τόσο καλά σε αυτές τις προσαρμογές. Να σας πω, εγώ νομίζω ότι αυτό που έχει αποδειχθεί ως τώρα από την ιστορία είναι ότι όταν θέλουμε να προσαρμοστούμε, προσαρμοζόμαστε πάρα πολύ καλά. Το κάναμε ως οικονομία και κοινωνία αρκετές φορές στο παρελθόν. Το κάνουμε και ως άτομα σε διάφορες στιγμές της ζωής μας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τη δυνατότητα την έχουμε να προσαρμοστούμε. Το ερώτημα το μεγάλο δεν είναι αν έχουμε τη δυνατότητα, είναι αν έχουμε τη βούληση. Εάν λοιπόν φανταζόμαστε ότι μπορούμε να τους κοροϊδέψουμε τους κουτόφραγκους άλλη μια φορά, ότι θα επικαλεστούμε μυθικούς ήρωες παιδικής μας ηλικίας ή το φαντασιακό υπόστρωμα του καθενός για να μην κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, τότε όντως δεν θα επιτύχουμε. Και τότε και η Ευρώπη θα έχει πολύ μεγάλα προβλήματα, αλλά προσωπικά για μένα, κυρία Τσαπανίδου, είμαι τόσο βέβαια ότι η κατάσταση στην Ελλάδα θα είναι ζωφερή, που λίγο θα με ενδιαφέρει αν θα πάει άσχημα ή ασχημότερα και η υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί θα έχουμε τόσο μεγάλα θέματα να αντιμετωπίσουμε, που το τι συμβαίνει αλλού θα είναι, ξέρετε, ένα μικρό κομμάτι της... Τελικώς το ευρώ πάει να στηριχτεί, κυρία Λιμπεράκη, ή ακόμη και η διάλυσή του είναι ένα θέμα πάνω στο τραπέζι? Πώς βλέπετε, πώς έχει στρίψει λίγο τώρα η σκέψη των Ευρωπαίων? Να σας πω, το ευρώ... Γιατί μέχρι και πρόσφατα ήταν εντελώς μετέωρο. Το ευρώ ήταν μετέωρο γιατί ήταν ένα έτσι βολονταριστικό μέτρο, δηλαδή προχωρήσαμε σε κοινό νόμισμα χωρίς να έχουμε κοινή οικονομική πολιτική. Αυτό δεν μπορούσε να κρατήσει για πολύ καιρό και όπως αποδείχθηκε και στην πορεία δεν κράτησε για πολύ καιρό. Η λύση ήταν ή θα πηγαίναμε προς τα μπρος με μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πιο στενή και πιο βαθιά Ευρώπη, ή θα πηγαίναμε προς τα πίσω. Χαλαρός συντονισμός, εταίρων στο μέτρο που συμφωνούν και για όσο συμφωνούν και για όσο κομμάτι πάνε μαζί. Είναι βέβαιο ότι ήμασταν σε ένα σημείο μη ισορροπίας στη μέση. Νομίζω ότι κινούμαστε και προλαβαίνουμε ακόμα προς την κατεύθυνση του ευρώ με μεγαλύτερο συντονισμό και περισσότερο ενιαίες πολιτικές. Αυτό είναι και η λύση προς όφελος όλων των Ευρωπαίων και των ισχυρών κρατών και των αδύναμων και των καλών και των υψηλής παραγωγικότητας και των χαμηλής παραγωγικότητας. Δεν είναι εύκολο, πιέζεται πάρα πολύ η Ευρώπη για να το κάνει. Το τελευταίο που χρειάζεται είναι να συζητάμε αν ο ταχυδρόμος έφερε το γράμμα και αν η υπογραφή είναι επαρκής. Δηλαδή χρειαζόμαστε να
συμβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία και όχι να τη βραχυκυκλώσουμε λέγοντας άλλα τραγούδια. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας, κύριε Λιμπεράκη. Να είστε καλά. Φεύγω για να συναντήσω τον Δημήτρη τον Λάπα και να δούμε τι γίνεται με τα αυθαίρετα και αν έχει δοθεί παράταση για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Δημήτρη. Πόπη, καλημέρα. Δόθηκε παράταση στην τακτοποίηση των αυθαιρέτων μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχω, μην μπλεχτεί ο κόσμος, δεν αναμένεται παράταση ό,τι αφορά τους σημείους υπαίθριους. Και αυτό για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί στο νομοσχέδιο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων μπορούν να υπαχθούν πλέον και οι αλλαγές χρήσης, οι οποίες προεβλέπονται στην τακτοποίηση των σημείων υπαίθριων, όπως και οι υπερβάσεις από τον ισχύοντα συντελεστή. Άρα λοιπόν. Και αυτό το κομμάτι μπορεί να υπαχθεί εκεί. Μην με ρωτήσεις αν θα έχουμε περαιτέρω παράταση και μετά το Δεκέμβριο. Γιατί η απάντησή μου θα είναι η εξής. Για μέσα στο 2011 προεβλέπονται έσοδα περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχουν μπει στα ταμεία του Δημοσίου μόλις 30 εκατομμύρια. Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί είναι 42.000. Μιλάμε πάντα για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για μόλις 10-11.000. Για τους ανέργους να σε ρωτήσω. Για τους ανέργους, για πώς θα τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα άνεργοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν αυθαίρετο στην κατοχή τους, αλλά δεν έχουν εισόδημα. Κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αυτή την ιστορία, για τους ανέργους οι οποίοι δεν έχουν εισόδημα. Τίποτα. Όποιος θέλει τακτοποιήσει, οφείλει να πάει να πληρώσει κανονικά. Διευκολύνσεις δεν γίνονται για κανέναν. Δεν υπάρχουν ευσπαθείς ομάδες εκεί. Οι διευκολύνσεις θα είναι μόνο σε ό,τι αφορά την αύξηση του αριθμού των δόσεων και κάτι το οποίο αρχίζει να το συζητάει το Υπουργείο, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να το περάσουν, και μία μείωση των προστήμων. Μάλιστα. Αυτό το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει αύξηση του αριθμού των δόσεων. Και βεβαίως θα πρέπει να λυθούν και αρκετά ερωτήματα τα οποία υπάρχουν σε ό,τι αφορά ποια αυθαίρετα κτίσματα μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία τακτοποίησης και ποια όχι. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Πάμε να θυμηθούμε την προσφορά μας που τρέχει παράλληλα. Με ένα SMS μπορείτε να κερδίσετε, όχι να κερδίσετε, να εξασφαλίσετε παραμονή 4 ημερών, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο που θα δείτε, στο κάστρο του Πλαταμόνα, το Olympus Thea Boutique Hotel, ξενοδοχείο 4 αστέρων, σε ειδικές τιμές. Είναι μια προσφορά που τρέχει σε συνεργασία με το ξενοδοχείο και το Skype. Πώς μπορείτε να μας δείξετε ότι θέλετε να πάτε εκεί, να αξιοποιήσετε αυτό το τετραήμερο δηλαδή που σας προσφέρουμε? Με ένα SMS στο 54529. Γράψτε τη λέξη Sky και στείλτε τη στο 54529. Διαφημίσεις από εμάς, τρέχει το Twitter πάντα στη διάθεσή σας και το SMS στο 54260. Ερχόμαστε σε λίγα λεπτά.